Λοιπόν, Χρήστο Κιώση, να σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Μπορείς από την εισαγωγή αυτή με τη φωνή του Δάνου να κόψεις το Χρήστο Τσαλτίδης? Δεν, όχι, νομίζω... όχι, δεν το δέχομαι εγώ. Όχι. Τι το δέχεσαι? Δεν το δέχομαι εγώ. Πραγματικά. Τιμή Σένεκεν. Α, έτσι. Εντάξει, ναι. Έτσι είναι. Δηλαδή, να σου πω τι, εγώ να βάλουμε Χρήστο Κιώση. Εκεί που λέει Τσαλτίδη να το βγάλουμε και να βάλουμε Χρήστο Κιώση. Α, γιατί δεν με βάλουμε δασκαλάκι. Η παρουσίαση είναι όταν είναι Σωτήρης, Σωτήρη δασκαλάκι. Να κάνουμε δύο. Ένα με Κιώση και ένα με δασκαλάκι. Ναι, να το δεχθώ. Εγώ και του ζωρώ και του δύο αναπόσπαστα στελέχη. Να βάλουμε και τη Μαρελής μέσα. Πιο πολλές παρουσίες έχει. Εννοείται. Ειδικά σε πρώτα μισά ώρα πιστεύω ότι έχει μιλήσει η Μαρελής πενταπλάσιο χρόνο. Καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Καλή Τρίτη, 3 του Ιούλη. Μεγάλη μέρα. Σήμερα είναι κάτι Θεοδότου, Θεοδότης, Νεομαρτή και κάτι άλλο. Ναι. Έχω εγώ μια δότα φίλη. Η οποία, εγώ Θεόδοτο, στην Κύπρο. Ναι, η οποία είχε δεσμό με καλό φίλο από τη μουσική. Να είναι καλά η. Εκείνος το ήξερε. Ναι, τα είχαν τα παιδιά. Τι ηρωνεύεσαι, δεν είπα για μένα. Ναι, ρε, τι είπες τώρα. Γιατί παιδιά, κακιά ήταν αυτή, ρε φίλε. Επειδή συνηθίζεται, παιδί μου. Α, πω, παλικάρι μου. Αμέσως που μπορεί να απολογηθεί. Ναι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα. Η λοιπόν, μπασκετική τι λέει, απαξιώνει το Μουντιάλ, ότι καλά, πιο Μουντιάλ και πιο θεάμα και αυτά. Τα γράφουνε. Συγγνώμη, γυρίζω χθες τα κανάλια και βλέπω ένα Εσθονία-Ελλάδα. Τι είναι αυτό? Σε τι άθλημα? Με Μπουρούση, Μποχορίδη μέσα, κάτι ό,τι να είναι. Μπάσκετ. Μπουρούση. Ναι. Παλιό είναι αυτή. Όχι, ζωντανά τώρα, όχι, ρε. Χθεσινό. Χθεσινό, ναι. Εσθονία-Ελλάδα. Α. Λες, χθες. Ναι. Και εμείς που ήμασταν. Ναι, με το Ισραήλ θυμάμαι. Κάτσε, έχουμε παίξει 6 παιχνίδια. Στο λόγο μου, εγώ κατάλαβα μόνο αυτό. Ρε, που κερδίσαμε κατά λάθος το τέλος. Α, περί. Α! Τρεις-τέσσερις παρατάσεις που είχε, πόσες είχε. Τη Μεγάλη Βρετανία, όχι Αγγλία. Είναι Μεγάλη Βρετανία. Περίμενε. Περίμενε. Α, τα βάζεις όλα μαζί. Εγώ σε τελευταίο εξαήμερο παίξαμε 6 μάτς. Εντάξει, ναι, ρε Χρήστο. Και εγώ λέω. Πλάκα μας κάνει ο κιόλα, ρε φίλε. Τι παίξαμε, 6 μάτς σε 5,5 μέρες. Λέω εντάξει. Ποια Εστονία και τι άλλο τελευταία. Ισραήλ. Πού γίνεται αυτά που παίζουμε στις χώρες εκεί, τι πού ναι, γίνεται. Ναι, μέσα έξω. Μέσα έξω, έτσι. Παιδιά, δεν το βλέπω και νόμιζα ότι εγώ λέω κάτι παλιό πρέπει να είναι αυτό. Αλλά δεν μου λέει κάτι από παλιό, λέω καινούριο είναι. Και με λέει ο Χατζηγεωργίου, ζωντανή σύνδεση, Δημήτρης Χατζηγεωργίου, πώς το άλλο, Βαγγέλης, Ιωάννου, ναι, οι δυο τους. Εντάξει, οκ, okay, ωραία. Πρέπει να έχει τηλεθέαση αυτό 0,1%. Έμεινε πάνω στον Ολυμπιακό, αυτή ήταν η κυρία είδηση. Βέβαια. Βέβαια. Πόσα πήρε πάλι, ο Βασίλης. Κάνα 2 εκατομμύρια. Α, δεν λένε. Είπε, εντάξει. Είμαι στρατιώτης του Ολυμπιακού. Δεν πουλάω σταριλί και δεν κάνω τίποτα. Αυτά. Σας αποστώ. 36 ετών, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, ο Λεμπρόν 34. Να σας πει κάτι αλλά σημαντικό. Ο Λεμπρόν είναι. Ναι. Είναι ο Λεμπρόν. Είναι ο Λεμπρόν. Είναι όλο το σώμα όλο του Σπανούλη. Είναι πιστεύω η γάμπα του, η μία του Λεμπρόν. Λοιπόν, ακούστε κάτι σημαντικό. Από μένα, δεν από εσένα, ό,τι θες. Από Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, κάτι πολύ πολύ σημαντικό. Ναι. Και μπαίνουμε στη Λάτα Ποζεράτα να απαντήσει. Θα κάνω δύο ερωτησούλες με έμεσο τρόπο στον Δημήτρη να απαντήσει αυτός. Για πάμε λιγάκι. Αξίζει να αναφέρουμε τι ακριβώς παίζει στις άχαστες ευκαιρίες της εβδομάδας στη Media Markt. Κορυφαίες λευκές συσκευές άνω των 399 ευρώ με 20% επιστροφή με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Τις άχαστες αυτές ευκαιρίες Media Markt θα τις βρεις σε όλα τα καταστήματα Media Markt και στο mediamarkt.gr. Πρόλαβε έως 8 Ιουλίου οικιακές συσκευές με 20% επιστροφή μόνο στη Media Markt. Ποδόσφαιρο έχουμε. Λοιπόν, με περίμενε ΠΑΟΚ, φιλικά αυτά, με μεταγραφές. Ποδόσφαιρο έχουμε με Μουντιάλ. Μπασκετικά έχουμε, πολλά και διάφορα έχουμε. Επικοινωνούμε με μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26, μετά τις 11 ανοίγουμε και γραμμές. Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, κλείστε τη μουσική μας, κλείστε το χαλί μας, πάμε για λίγο χωρίς μουσική. Χρήστο Κιώση έχουμε και σήμερα, γνωστό και ως DJ Κιώση, τεράστια πολιτιστική προσωπικότητα. Προσέξτε, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, τα οποία μας στηρίζουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, με 3 μαγαζά στη Θεσσαλονίκη και 2 μαγαζά στο Πόρτο Καράς, στο δεύτερο ποδάρι της Χαλκιδικής. Ντομαγκόι Βίντα. Νομίζω τώρα και ποιος δεν τον ξέρει και ποιος δεν τον έχει δει. Αναφέρομαι στον 29χρονο στόπερ, κατάξανθο, πιο λευκό και από το γάλα, με ξανθά μαλλιά,
ο στόπερ της, εκ των στόπερ της Κροατίας, ο αριστερός στόπερ της Κροατίας, Ντομαγκόι Βίντα, φανταστείτε τον με τα μαλλιά λιμένα. Και πείτε μας με ποιαν νεαρή Ελληνίδα, την οποία τη μάθαμε πολύ πρόσφατα από την τηλεόραση, μοιάζει εμετικά. Εμετικά, με νεαρή Ελληνίδα που την μάθαμε από την τηλεόραση πολύ πολύ πρόσφατα. Παραπάνω στοιχεία δεν μπορώ να δώσω, είναι σαν να δίνω την απάντηση. Ήδη νομίζω έχει ακουστεί αυτό, έχει γίνει τώρα με αυτό. Απαντάτε μόνο SMS-ικά, FM κενό, μηνυματάκι, αποστολή στο 54526 με το ονοματεπώνυμό σου μέσα, έτσι, FM και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο 54526. Μία καλημέρα είναι πολύτιμη, ένα σχόλιο, κάτι, οτιδήποτε. Οκ. Okay. Πάμε λίγο να ρωτήσω τον Δημήτρη Μπατζόγλου, ναι, γιατί ακούμε αυτό το μουσικό κομμάτι. Oh. Όποιο θες. Όποιο θες. Japanese folk song. And I hope you will sing with me together. It's called Kochomotsuki. Τραχανάς, κόουτσα κυρανισίνο, είσαι μπουφός. Έκανες δώρο την πρόκριση. Αν ήσουνα στον ΠΑΟΚ, θα σουνα νεκρός. Κόρνερ στο 30, συν 49-52,5. Εκτελείς στα χέρια του Κουρτουά. Τους έκανες τζάμπα μάγκας, ο Ασλαμάς το είπε. Το κόρνερ μόλις το κέρδισες, αν το κάνει μέσα είναι εφηδιασμός και γκολ. Παιδιά, να μάτι Παναγία, ορκίζομαι στη μνήμη της μανούλας μου. Μάτι, ορκίζομαι δημόσια στη μνήμη της μανούλας μου. Μην το κάνεις τώρα, μην το. Κερδίζουν το κόρνερ. Το είπα και στο Χρήστο και στο Παναγιώτη το βράδυ, Δημήτρη. Λέω, αν το κάνει μέσα, είναι γκολ, τέλος. Είναι γκολ, ρε παιδιά. Αν προλάβαινα, δεν ξέρω, είχα τον τρόπο να παίξω στοίχημα, θα βάζα 3.000 ευρώ. Ρε εσύ, τι κάνεις, ρε παλίκα, ρε. Είσαι μέσα στο τελευταίο των καθυστερήσεων. Και κρατάς μπάλα και απείλησε τους. Αλλά σε παιχνίδι με κανονική ροή. Πάνε να εκτελέσεις κόρνερ στην άμυνα του Βελγίου. Δηλαδή, έχεις να κάνεις με 6 γομάρια συν τον Κουρτουά. Με τα χέρια. Και είσαι ο ημικτή Χόμπιτ. Είσαι ημικτή Πυγμαίων. Απ' την άλλη, εσύ Μάριε, στη μία στιγμή, τελευταία φάση, μπορούν να πάρουν το ματσάκι. Μπράβο. Στην παράταση δεν μπορούν. Μάτια μου, κοντινή πάσα. Και κάνω το παιχνιδάκι. Κάνω τελευταία επίθεση εγώ. Ναι. Επιχείρησε, σουτ, ο τούβλο, ό,τι θες, ζαβό, να αλλάξει πορεία. Όχι, για αυτός που λέει να κάνει καθυστέρηση. Λέω αυτό, αν το κάνει το κόρνερ μέσα, είναι η βολέ του Κουρτουά. Είχε, στη μνήμη της μάνας μου ζωγίζομαι. Το είπα, το ψιθύρισα, λέω γκολ είναι. Γκολ το Βέλγιο. Μόνο αν τίποτα παραπατήσει κάποιος, έτσι. Αυτά για το Βέλγιο είναι ψωμοτήρης, αυτά είναι τέλειοι. Και η εικόνα αυτή με τη City, πόσες φορές την έχουμε δει. Σεριά, Έντερσον, Ντεμπρόινε και να παίζει με Αγκουέρο και με Ντέλφι ή με κάποιον άλλον. Δηλαδή ρε εσύ, εντάξει, φαίνεται, δώρο το κάνεις. Εντάξει φίλοι, άλλοι παίζουν στην Πρέμιερ και οι Ιάπωνες παίζουν, εντάξει. Μα είναι κάτι απλό ρε Δημήτρη, δεν του ζήτησα εγώ να κονταριστεί. Τσέκαρε το δικό μας. Θέλουν να πάρουν το ματσάκι. Το 0-7. Με κεφαλιά. Όχι. Με κεφαλιά στο 94. Στην άμυνα του Βελγίου. Με Κομπανί. Αλντερβέιρελ, Φερτόνσεν, Φελαϊνί και Κουρτουά με τα χέρια. Ρε εσύ Δημήτρη, sorry, ούτε η Μάρθα δεν το έκανε αυτό. Ρε Ακύρα Νησίνο, το κάνεις δώρο, sorry. Μπράβο ρε Εμίλτο Θεοδοσίου. Είναι στο βράδυ, όλοι λένε, τι, στέκονται όλοι για το Βέλγιο. Τι παθαίνεις, το έχουμε δει αυτό, μωρέ, πλάκα μας κάνετε. Κάτσε ρε, είναι 0-2 στο 55. Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν είναι μικρή. Ότι στέκονται στον σεμιναριακό. Στην προσωπική. Είναι, ναι, σαφώς. Γιατί είναι τρίτο λόγο καθυστερήσεων. Το έχουμε δει από το Βέλγιο 800 φορές αυτό.
Είναι τρίτο λόγω καθυστερήσεων. Χαρακτήρι κάνανε οι άλλοι χθες. Χαρακτήρι στο 94. Έχεις κάνει ηρωική εμφάνιση επί 90 λεπτά. Προσκυνώ, υποκλίνομαι. Είστε παικταράδες. Παικταράδες είστε. Αυτός ο Έλληνας δεν παίζεται. Ο Χαραγκούτσης. Να τον πάρουμε στον Ηρακλή, το Χαραγκούτσι. Ναι, από αύριο και σήμερα. Ρε φίλε, Χρήστο, πιο ελληνικό επίθετο. Όταν μου είπε στην κουζίνα, εδώ λέει ο Χαραγκούτσι, λέω τι βάλαμε, ρε, Ελλάδα βάλαμε. Πήγε η Ελλάδα, κανένα λέει δεν τον κάνει καινούριο, δεν τον ξέρω αυτόν, ο Χαραγκούτσι. Απίστευτο. Καλά, η Νούη, παικτούρα. Δεν πιστεύω, η Νούη έρχεται τώρα στον Ηρακλή και τον παίρνει τον Ηρακλή χωρίς καμιά μεταγραφή άλλη. Αρχίζει, μιλάει η Ηρακλή, σιγά σιγά λίγο βάζει και Ηρακλή στο ρεπερτόριο. Ρε φίλε, περίμενε. Δεν θέλω κανέναν άλλον. Τον Ινούι και την περσινή ομάδα. Μάλιστα. Τον Ινούι. Ρόβα και τα λοιπά. Τι πέρσι, Παπαδόπουλο που το φάγατε τον Πάοκ. Δεν υπογράφει τώρα, λέει. Ρόβα, τον Άγγελο πίσω. Μπράβο ρε, για τον Άγγελο, η βαθιά υπόκληση. Πες το παιδί του, το στόπερ. Το πρώην του Άρη. Ρε, εσύ, πες το ρε, κόλλησα. Το στόπερ που ήταν στον Άρη τον είχατε. Το Γιαννίτσον, μπράβο, ναι. Ο Άγγελο είναι ο άλλο από τον Αγροτικό Αστέρα. Μπράβο, ρε Παλίκα. Ρε. Το οποίο είναι για μένα και για πρώτη εθνική. Δηλαδή από την δέκατη θέση κάτω για πρώτη εθνική για πλάκα. Μιχάλης Γιάννητς, ναι. Ο Άγγελος είναι από τον Αγροτικό. Ναι, δηλαδή κάτσε καλά. Εντάξει. Ωραία. Χρήστο, θα ακούσω και Δημήτρη Σομπατζόγλου. Περιμένω. Πάμε το άλλο τώρα κομμάτι. Πάμε τώρα το άλλο κομμάτι. Η μουσική μπορεί να παίξει. Να βαθιά υπόκληση. Βαθιά υπόκληση στον Χουάν Κάρλος Οσόριο, τον Κολομβιανό προπονητή του Μεξικού, που τα έχω στις δηλώσεις αμέσως μετά τον αγώνα στα εσχρά κοντοειδή της Βραζιλίας, που συνέχεια εκβιάζουν τα φάουλ. Μπράβο ρε Οσόριο. Μπράβο ρε παιχταρά. Μπράβο. Μπράβο ρε παλικάρι. Μπράβο. Κοντοειδή. Μπράβο ρε εσύ. Μπράβο, τους ξεφτέλησες. Μπράβο. Που εκβιάζουν σωματική επαφή και κλέγονται για φάουλ με το παραμικρό. Χίλια μπράβο. Νεϊμάρ, άντερε ταμτάκο φύγε. Άντερε ταμτάκο φύγε. Άιντε σήκω φύγε, παλικάρι μου. Άιντε. Έκανε και μάγκα τον άλλον που κάνει τα δόντια του με το μπλάνκο, με διορθωτικό. Τον έκανε μάγκα. Τον άνθρωπο που κάνει με διορθωτικό τα δόντια του. Άιντε. Χρήστο, τι είναι αυτά, μαριάτσι. Ωρε φίλε. Θα ήθελες να πας στο Μεξικό κάποια μέρα ή όχι, δεν τραβάς. Φοβάσαι κιόλας. Κι εγώ φοβάμαι. Γιατί? Βέβαια, ναι, ρε φίλε. Μακριά κι εγώ, ναι. Όντως κι εγώ. Πόσα Αμερικανάκια έχουν χαθεί. Πόσα Αμερικανάκια που πήγαν για weekend, ξέρεις. Από κολέγια. Και Έλληνα το πιο γνωστό στην περίπτωση ο γιος του υπουργού, έτσι. Του Πασόκ. Ακόμη το ψάχνουν το παιδί. Πάει, τέλος. Ψάχνουν το πτώμα. Το πτώμα ψάχνουν. Του υπουργού. Δεν θυμάσαι τι είχε γίνει τότε, εσύ. Ποιο υπουργό? Του υπουργού εργασίας. Ο Γιάννη. Ναι, δεν, εντάξει, ναι, οκ, ο άνθρωπος. Ναι, ρε. Τι είπε, έχουν, ναι. Πες για τα καφέδες. Ναι. Αν ακούσουμε. Παιδιά, αν μας ακούνε κάποιοι που έχουν πάει Μεξικό να επικοινωνήσουν μαζί μας, είτε στο Facebook του Σομπατζόγλου, είτε στην εσεμιέρα του Λίμπερου, είτε όταν ανοίξουμε γραμμές. Που να έχει πάει Μεξικό, έτσι. Λέμε αντίο στα παλικάρια του Μέξικο που αντέξανε στην ουσία 50 λεπτά, 51 λεπτά. Άντε να βάλω ακόμη κανένα 15 λεπτό εκεί. Μετά τέλος. Λοιπόν, θέλουμε από καρδιάς ο Δημήτρης και εγώ να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον οπαδό του Ολυμπιακού Συνδέσμου Φιλάθλων Πειραιός, τον Νοβοσέλατς. Πιστό ακροατή του Λίμπερου, τον ακούτε πολλές φορές και στις εκπομπές του Ζαγόρα και με τα μεσονύχτια και το μεσημέρι και αραιά και πού και σε εμάς. Για τρίτη φορά μέσα σε 20 μέρες έχει πληρώσει, έχει κεράσει τα πάντα, καφέδες, τορτίγες, τοστ, έχει φέρει κεράσματα, κουλουράκια, γλυκά, αλμυρά για τρίτη φορά σε 20 μέρες. Νοβοσέλατς, μην ξανακάνεις τίποτα. Ήδη σου είμαστε καλά υποχρεωμένοι. Αν σε πετύχω έξω, σου υπόσχομαι να ξηγηθώ. Βαθιά υπόκληση. Από όλους εδώ στην Τρόικα και από τη Μαριλής. Και από τη Μαριλής. Δεν έχουμε λόγια. Ειλικρινά. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο πρώτο break. Μην ξεχνάς. Τρελό look-alike quiz.
με Ντομακόι Βίντα, τον κατάξανθο στόπερ της Κροατίας, ο οποίος κάνει και τον πιο λευκό Σουηδό να μοιάζει με μαύρο, με πιαν νεαρή Ελληνίδα που την μάθαμε πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, από την τηλεόραση, την ήξεραν μόνο οι γονείς της, ειδικά ο διάσημος πατέρας της, έτσι, μοιάζει καταπληκτικά. Απλά φανταστείτε τον Ντομακόι, όχι με την κοτσίδα, όπως κυκλοφορεί έξω, με το μαλλί λιμένο. Και οι φωτογραφίες του κυκλοφορούν με το μαλλί λιμένο, ακόμη και με τη φανέλα της Κροατίας, έτσι. Ναι, ο γιος του, μπράβο, ναι, του Πασόκ, όχι απλώς χάθηκε στο Μεξικό, δολοφονήθηκε, ναι, 195, ναι, δολοφονήθηκε, ναι. Αυτό δεν είπα το παιδί απλά. Από αγνώστους. Τι να ψάξεις να βρεις, ρε. Τι να ψάξεις να βρεις, τίποτα δεν, τίποτα. Έτσι. Όμως μας ξεπαρθένιασε σε μεσικά ο λατρεμένος παοκτσής μου 007. Καλημέρα Μάριε Πεχτούρα. Αν γουστάρεις βάλε μια κομματάρα Γκάλτ Μάγντερμοφτ. Μάγντερμοφτ, συγγνώμη. Let the sunshine. Δεν έχω ιδέα, να πω την αλήθεια, οκ. Okay. Μια καλημέρα από την Μπούντου θέλω, Μάριε. Come on England. Batman, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη, η μόνιμη εποδός του. Και εγώ σε αγαπάω, 007. Αν η Μπούντου εδώ πέρα θα πω να σου στείλει να πει μια καλημέρα. Την ψηλώνεις πάρα πολύ την Μπούντου, εσύ. Την ψηλώνεις, την κάνεις 1.51, δηλαδή έλεος. Πηγαίνουμε σε break και επιστρέφουμε. Άντε να μιλήσουμε σοβαρά. Δρυμύτερη. Τελείωσε. Το θέλει και ο ηχολήπτης. Θέλω, λέει, Media Mart. Media Mart. Media Mart, φίλε. Media Mart. Κάθε εβδομάδα η Media Mart φέρνει νέα weekly deals. Πρόλαβε smartphones, τηλεοράσεις, οικιακές συσκευές και ό,τι άλλο θες σε τιμές που απλά δεν χάνονται. Βρες όλα τα weekly deals στα καταστήματα και στο mediamart.gr. Αν κάνεις αγορές σου online, τσέκαρε και τις προτινόμενες υπηρεσίες. Αν είσαι στο κατάστημα, πολύ απλά το προσωπικό με χαμόγελο, με ευγένεια θα σε κατευθύνει για να επιλέξεις τις υπηρεσίες που χρειάζεσαι για να απογειώσεις την εμπειρία σου. Και μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες ένας είναι ο προορισμός. Media Markt και σούπερ προσφορές μέχρι 8 Ιουλίου. Ξύπνα, ξύπνα, κορυφές, λευκές συσκευές. Άνω των 399 ευρώ με 20% επιστροφή με cards Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή. Τις άχαστες ευκαιρίες Media Markt θα τις βρεις όλα τα καταστήματα Media Markt και στο mediamarkt.gr. Πρόλαβε ως 8 Ιουλίου. Επαναλαμβάνω, 8 Ιουλίου. Οικιακές συσκευές με 20% επιστροφή μόνο στη Media Markt. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε. Το Μουντιάλ είναι στο επίκεντρο. Έχουμε όμως και τις ομάδες. Ο ΠΑΟΚ κυρίως που έχει τα δικά του, τα παιχνίδια του, τις ετοιμασίες του. Ένα φιλικό ακόμα, τις μεταγραφές του, την επιστροφή του σήμερα. Τα θέματά του δηλαδή. Τι έκανες θες? Έχασε 2-1 από την Νόρτζελαντ. Δεν έχω ιδέα. Πολύ ισχυρή η Νόρτζελαντ. Σε έδαφος. Ολλανδικό. Επί Ολλανδικό εδάφος. Ναι. Ωραία. Η Νόρτζελαντ λέει, η οποία έχει ακαδημία στην Γκάνα. Ναι, ρε φίλε, αυτά είναι. Οι απικίες έτσι είναι. Είχαν οι Δανείοι. Απικίες. Είχαν απικίες οι Δανείοι. Ποδοσφαιρικές απικίες. Ποδοσφαιρικές σύγχρονα, ναι, γιατί. Ναι, άλλοι, ας πούμε. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, έχασα από αυτή την ομάδα. Δεν ήταν καλό στο πιο μεγάλο διάστημα. Mm-hmm. Αρκετά σφιχτός, προβληματικός. Η φωτογραφία του Λιμιού, μάλιστα, που έχετε εδώ πέρα, είναι από το χθεσινό φιλικό. Μπορεί. Γιατί εγώ ναι, είμαι. Ναι. Αυτή τη φανέλα φορά, ναι. Ναι. Δεν το βλέπω το ματς και μου στέλνει μήνυμα ο Γιώργος Ιταλός. Ο Λιμινιός με αυτό το μαλλί την είδε Ντανιέλ Ρικάρντο. Ντανιέλ Ρικάρντο, παιδιά, βοηθήστε με λίγο. Δεν το θυμάμαι ούτε εγώ. Ναι. Χρήστο, ο Ντανιέλ Ρικάρντο κόλλησε και εγώ. Ποιος είναι ο Ντανιέλ Ρικάρντο? Ντανιέλ Ρικάρντο. Κάτι πάει να μου πει, αλλά ναι, από όλα αυτά τα λατινοταμτακοειδή να μου. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, για πάω λίγο μετά. Η είδηση της ημέρας όμως υπάρχει. Όπως και να το κάνουμε τώρα. Είναι η είδηση της ημέρας. Το γέλιο. Χθες ήταν το γέλιο. Χθες ήταν του Λεμπρόν η είδηση. Το γέλιο της ημέρας. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, ήταν ο Λεμπρόν. Ναι, χθες. Ναι. Τι να λέμε. Ναι. Σήμερα η είδηση της ημέρας, ναι, δημοσιεύεται στη Μάρκα. Ναι. Δεν μπορεί να είναι άλλη. Ναι. Όταν η Μάρκα, ναι, που είναι έγκυρη, ναι, γράφει για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την πρόταση που έχει από τη Γιουβέντους. Η Γιουβέντους προσφέρει στον Κριστιάνο συμβόλαιο έως το 22 με αιτήσεις απολαβές 30 εκατομμύρια ευρώ. Λεφτά για πέταμα που λέω εγώ. Δίνει 4 χρόνια στον Ρονάλντο
Ετησίως 30 εκατομμύρια. Ο Χρήστος μας λέει ότι ο Ρονάλντο θέλει 50. Τι 50, ρε Χρήστο? Μας ενημέρωσε ο Χρήστος Κιώσης, μίλησε με τον Ρονάλντο και του είπε: Χρήστο, λέει, εγώ, λέει, Χρήστου, 50. 50 ο Κριστιάνου Ρονάλντου. Θέλει να πουλήσει τον Ιγκουαΐν για να πάρει τον Ρονάλντο. Ναι. Εντάξει, ωραία, αυτή είναι η είδηση. Ο Ντανιέλ Ρικάρντο είναι Αυστραλός οδηγός της Red Bull. Μας ενημερώνει ο Γιώργος Ιταλός. Ναι, να σου πω τώρα, Γιώργο, δεν τον έχω δει. Δεν, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά το άλλο με το Φελαϊνί που έχει στείλει είναι φεΐλα. Να υποκληθούμε στον 243 ή στην 243 που λέει: Δεν τον έχω δει τον Κροάτη, αλλά από αυτά που είπε ο Μάριος, μάλλον ναι, το βρήκες. Το βρήκες. Αυτό είναι. Είναι μόνο σε... Μπαίνει στην κλήρωση. Απλά καλό είναι, στείλει κανένα ονοματάκι, ας πούμε. Γιατί υπάρχει το έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου, έτσι. Ντομακόη Βίντα, ο 29χρονος στόπερ της Κροατίας, κατάξανθος. Το θυμάστε. Δυνάμο Κιέβου και Μπεσίκτας τώρα. Ήταν Δυνάμο Κιέβου, τώρα είναι στην Μπεσίκτας. Με ποιαν νεαρή Ελληνίδα που την μάθαμε πρόσφατα από την τηλεόραση μοιάζει σε εμετικό βαθμό. Εμετικό πραγματικά. Άλλο. Τι θες, τι τώρα έχεις. Είπα μετά, του ΠΑΟΚ θα αφήνουμε για λίγο μετά. Στα χθεσινά παιχνίδια δεν πέρασε δίκαια η Βραζιλία? Το αμφισβητείς? Λοιπόν, επειδή μένεις στο αρνητικό. Εδώ μιλάμε για τους καλύτερους. Πέρασε δίκαια. Δημήτρη, ξέρεις κάτι, μωρέ? Θέλω από Αγγλία να βλέπω λίγο αγγλικό. Από Γερμανία να βλέπω λίγο γερμανικό. Από Βραζιλία να δω λίγο βραζιλιάνικο. Είδα μισή στιγμή. Έχεις μεγάλες απαιτήσεις από τη Βραζιλία. Είναι άδικο αυτό. Είδα μισή στιγμή. Όλοι, σε όλους μας ισχύει αυτό. Ακούμε Βραζιλία και έχουμε τις πιο μεγάλες απαιτήσεις και είναι άδικο. Ξέρεις κάτι. Έλεγα τη χρονιά εκείνη με τον Σάντος που υποτίθεται κυνηγήσατε το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ. Ότι επειδή τι ο ΠΑΟΚ. Υποτίθεται. Μέχρι πέντε αγώνες πριν το τέλος. Το κυνηγήσατε. Ήταν εντάξει, πρώτος. Μαθηματικά. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Λέμε. Να σου πω κάτι. Λέω, είσαι ΠΑΟΚ. Να το πα... Γιάννη, εντάξει, ήρθε, οκ. Okay. Κανονικά. Μπαίνεις εσύ που έστειλες με τον Κροάτι. Είσαι ΠΑΟΚ. Πάρτο όπως μπορείς. Όχι. Τι να το πάρεις και πάρτο, με πάρτο τρόπο. Και με λίγο ποδόσφαιρο επιβολής και κατακτικό. Δηλαδή, πέρυσι ναι. Πέρυσι ναι. Α, τώρα τα λες αυτά. Εκείνο με το. Για πέρυσι σου είπα εγώ ότι παίζεις. Πέρυσι έλεγες για φιλικά και τέτοια έλεγες. Άλλο τα φιλικά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν τσούρνευες. Δεν τσούρνευες πέρυσι. Τι σημαίνει τσουρνά? Άλλο φιλικά και άλλο τσουρνεύω. Τι είναι το τσουρνά? Άλλο η φιλοσοφία του Πορτοκάλου, του Πορτοκαρπουζά. Το τσουρνεύινε στη φιλοσοφήν. Το τσουρνεύινε στη φιλοσοφήν. Κλέβινε. Τσουρνεύω, κλέβω. Ναι, τσουρνεύω. Να το πάρει ο Πανετολικός με τσούρνεμα. Δεν έκλεβε γκολ ποτέ, δεν έκλεγε. Δεν έκλεβε. Ο Πανετολικός δεν το λέει υποκριτικά. Η Εθνική Ελλάδος έκλεβε. Δεν έκλεβε εκείνος ο ΠΑΟΚ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έλα μωρέ, τι δεν έκλεβε. Δεν έκλεβε. Έλα μωρέ, εντάξει, οκ. Τέλος πάντων, οκ. Τέλος πάντων, δεν είναι ποδόσφαιρο επιβολής. Πέρσι έπαιξε, ναι, ποδόσφαιρο επιβολής, ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ, ναι, ναι. Έρχεται ο άλλος στην Τούμπα, σε πατάω, έχω την μπάλα εγώ, κρατάω μπάλα εγώ, κάνω φάσεις εγώ. Από τη Βραζιλία τι περιμένεις δηλαδή? Να είναι καταιγιστική. Να δω ψήγματα έστω από την Βραζιλία, ψήγματα από τη Βραζιλία του 86 ή του 2002. Ή του 2002. 18 έχουμε ρε φίλε, θέλουν να το πάρουν. Και έρχονται από ένα μουντιάλ που έφαγαν 7 στο σπίτι τους. Εντάξει, ωραία. Δεν βάλ τα όλα μαζί. Ωραία, εντάξει, δεν μ' άρεσε αυτό. Άρα, να σου πω κάτι, μόνο οι φανέλες. Πραγματικά είναι σαν να βλέπω μια βελτιωμένη Κροατία. Αυτό που λες, το παλεύει ο Νεϊμάρ και ξεφτιλίζεται. Όχι χθες που ήταν υποφερτός έως πρωταγωνιστής, στα άλλα μάτς κουτρουβαλούσε. Τράκερνε με τους υπόλοιπους. Για να κάνει αυτό που περιγράφεις εσύ, το κάτι παραπάνω. Ποιο θεωρείς πιο πολύ ψευτοδεκάρι, βέβαια είναι? Τον Κουτίνιο σε αυτή τη Βραζιλία ή τον, γιατί διάβασα άρθρο ωραίο προχθές. Ναι. Τον Κουτίνιο ή τον Νεϊμάρ? Το ψευτο... Ο Νεϊμάρ εκτίθεται. Μέχρι τώρα, μέχρι χθες. Ναι. Το ψευτοδεκάρι τους ποιος είναι δηλαδή? Εγώ λέω ο Κουτίνιο. Ναι. Αυτό το οκτάρο δεκάρο τέτοιο. Ο Νεϊμάρ την προσπάθειά του να σηκώσει το βάρος, να δείξει κάτι παραπάνω, να θυμίσει τον Σόκρατες και τον Ζήκο κτλ. Ξεφτιλίζονταν. Ναι. Σοβάρεψε από χθες λίγο. Και γι' αυτό η Βραζιλία προχωράει. Αλλά με το Βέλγιο είναι εντάξει. Το Βέλγιο μετά από την ανατροπή που έκανε και η Γαλλία. Και η Γαλλία και το Βέλγιο μετά την ανατροπή δεν τους βλέπουν τους υπόλοιπους. Η ψυχολογία τους είναι στο Θεό. Δεν με φοβίζει μια συνάντηση Αγγλία-Βέλγιο με τίποτα. Τους θέλω και τελικό. Τους θέλω, δεν κάνω πλάκα σοβαρά. Μένουν 2-0 πίσω. Το Βέλγιο. Και από θαύμα δεν γίνεται. Εκεί τελειώναν όλα, έτσι. 3-0 με τη Ιαπωνία. Το Βέλγιο ήταν το Μεξικό της Ευρώπης και το Μεξικό το Βέλγιο της Αμερικής.
μετά το χθεσινό που κάνανε οι Βέλγοι στο το buzzer beater, μπορεί και να αλλάξει η ιστορία τους. Να γίνουν νικητές. Να είναι το turning point που λένε. Ναι. Και αυτό που κάνει αυτά. Ο Λουκάκου είναι μεγάλη κίνηση στο τέλος. Που δεν εκτελεί αυτός και αφήνει τον άλλον. Ναι, το, τον έχει δει. Γιατί είσαι ο Λουκάκου, είσαι ο Φορ. Ναι. Και η πρώτη σου σκέψη είναι να αφήσει την μπάλα. Ναι. Μεγάλη κίνηση. Όπως και είναι μεγάλη φάση. Αυτή η φάση θα του σημαδεύει για πολλά χρόνια. Βέβαια, ναι, εντάξει. Η φάση, ό,τι ναι. κάνανε οι Άπωνες, κάνανε. Εντάξει, χαζομάρα, αυτά, επιπολαιότητα, οκ. Okay. Αλλά δεν μιλάμε για γκολ τώρα ιστορικό. Ναι, εντάξει, εννοείται. Τη Βραζιλία μπορεί να την περάσουν τη Βραζιλία. Ναι. Μία ερώτηση. Ποιο ήταν το σημείο κλειδί στην Ρωσία? Στην αυτό ομάδα. Που λέμε το turning point, ναι. Της Ρωσίας. Που ω συνήθω γίνεται στο πρώτο match ή στο δεύτερο. Στο πρώτο match. Ναι. Σε αυτού έγινε στο πρώτο. Ποιο είναι? Και λέω, όχι ότι παρακολουθώ αμάν Ρωσία και τους ξέρω τους παίκτες της, αλλά λέω ξεκινάει το match. Όλοι και ήταν πολύ απεσιόδοξοι. Και περίπου στο τέταρτο, και εγώ, περίπου στο τέταρτο λέω, ρε εσύ, αυτός εδώ τέλος πάντων, α μην μιλήσω, λέω, εντάξει. Και τραυματίζεται. Και εκεί αλλάζει όλη η Ρωσία. Τζαγκόεφ. Και μπαίνει ο Τσέρισεφ. Ποιο Τζαγκόεφ, ρε φίλε. Τον βλέπω τον Τζαγκόεφ εκεί παλαιά, άχρωμος. Ναι. Και ποιος Αγκυφέφ, λέγαμε τόσα χρόνια. Και μπαίνει ο Τσέρισεφ το παιδί και κάνει. Εντάξει. Και μου αρέσει πολύ ο Γκολόβιν. Γκολόβιν, δεν λέγεται. Το παιδί. Ναι. Καλά. Γκολόβιν. Ναι. Που τον θέλει. Πήγε στη Γιουβέντους. Έκλεισε, νομίζω. Ή τον θέλει. Τον θέλει. Καλά, δεν σου λέω ότι η αμάν τώρα λιποθύμησα με την πρώτη, αλλά ωραίος. Τον πάω. Και φάτσα και στυλ και κάτσε καλά. Εντάξει. Πες μας για τους Ιάπωνες. Τι έκαναν και στην κερκίδα και στα αποδυτήρια. Αυτό είναι φοβερό. Με την κερκίδα το είχα δει εδώ και 2-3 μέρες. Στα αποδυτήρια. Έχει γίνει και σε άλλες διοργανώσεις. Και σε άλλες, ναι. Σήμερα το πρωί μας δείχνει ο Χρήστος Κιώσης, ναι, τα αποδυτήρια της Ιαπωνίας στο Ροστόφ Αρίνα αμέσως με την λήξη. Η τύπη αυτή που δεν έχει δείξει αυτό φορές. Ναι. Φίλε, είναι φοβερές φωτογραφίες. Ναι. Και της κερκίδας. Παιδιά, τα αποδυτήρια. Μαζεύουν τα σκουπίδια τους. Τα αποδυτήρια είναι. Τι κουλτούρα, ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό. Πώς είναι. Εδώ. Κλαμμένοι είναι, ψιλοκλαμμένοι για, ναι, αυτό που πάθανε. Αλλά με τις σακούλες τις μπλε μαζεύουν σκουπίδια. Φοβερό. Α, εδώ αυτός κλαίει. Τι κλαίει, τι να κάνει. Μαζεύουν τα σκουπίδια από την κερκίδα. Εικόνες, γυναίκες, άντρες με θλιμμένα πρόσωπα. Βαθιά υπόκληση στον Ιαπωνικό λαό. Βαθιά υπόκληση. Και έχετε δει όλοι και ξέρουμε όλοι τι γίνεται στα αποδυτήρια ομάδας μέρα του τέλους ενός αγώνα. Το έλα να δεις. Χαρτιά, μπουκάλια, ρούχα. Άντε τα ρούχα τα μαζεύουν. Τι αφήνουν φεύγοντας. Δεν υπάρχει χειρότερο θέαμα. Έχω δει Ηρακλή μετά από Άρη Παλαιοχωρίου και πραγματικά στενοχωρέθηκα. Ειλικρινά. Ή όχι, Ελλάδα, ρε, δεν είναι. Ηρακλή. Ελλάδα, Ηρακλή. Εντάξει, Ελλάδα. Μην και ψάξτε να βρείτε φωτογραφίες από τα αποδυτήρια των Ιαπώνων μετά από αυτό που πάθανε, γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Πόσο καθαρά είναι. Και οι άνθρωποι εκτός όλων των άλλων που τα αφήσαν πεντακάθαρα, αφήνουν και ένα χαρτί πάνω σε ένα τραπεζάκι το οποίο ξεχωρίζει. Σπασίμπα. Στα ρώσικα ευχαριστούμε, έτσι. Ευχαριστούμε. Εγώ, μου δείξε φωτογραφία ο Χρήστος και νόμιζε ότι είναι από κάποιο γραφείο, κάτι. Λέω, τι μου δείχνει τώρα, λέω, τι νόημα έχει αυτό, πρωί-πρωί τι μου δείχνει. Νόμιζε ότι είναι κάποιο γραφείο σε πολυεθνική εταιρεία στο Μανχάταν πριν πάνε στη δουλειά. Που τα έχουν έτοιμα οι Πορτορικάνοι που σου γκαρίζουν και καθαρίζουν. Αυτό είναι τόσο πειθαρχημένοι, είναι τόσο καθαροί. Είναι ο λαός έτσι, λειτουργεί βάσει, τι να πω, προγράμματος και. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, πώς εξηγείται? Πειθαρχία. Οι Άπωνες φημίζονται για τη δουλειά τους, έτσι δεν είναι? Πειθαρχία. Δουλεύουν παραπάνω από όσο χρειάζεται. Πειθαρχία και δουλειά. Και αυτοπειθαρχία και αυτοσεβασμός. Εντάξει. Τι να πω. Τεράστιο μήνυμα από 228. Μάριε, προτιμάς Αγγλία να το σηκώσει ή μία εβδομάδα όργια με Μέρκελ, Τρέμι, Λαγκάρτ? Χαχαχαχα. Μέτριο το Βέλγιο, θα τους νικήσει, ναι, ναι, η Βραζιλία. Καλημέρα, λέει ο 228. Περίμενε. Μπορεί, εκεί μπορεί. Ναι, το Βέλγιο μπορεί να έχει και πιο πολλούς στάρ από τη Βραζιλία. Η μόνη ομάδα στο Μουντιάλ που μπορεί να έχει πιο πολλούς στάρ από τη Βραζιλία. Ναι, έχει. Στάρ έχει πιο πολλούς. Δεν μου λέει κάτι όμως αυτό. Εντάξει. Και θα παίξουν σπασομπόλικα. Σπασομπόλικα, πραγματικά. Ό,τι χρειάζεται μπορεί να παίξει το Βέλγιο. 228, δεν σχολιάζω, να το σηκώσει η Αγγλία. Κανένα όργιο στη ζυγαριά, στον άλλο δίσκο, το να το σηκώσει η Αγγλία. Οτιδήποτε. Και επίσης, τη Μέρκελ βγάλτη μου. Δεν είναι, Μέρκελ δεν τρέχει. Τρέμι Λαγκάρντ. Αν θες να έβαζες και Μέι, Τερίζα Μέι, ναι. Απίστευτα γόνατα. Απίστευτα γόνατα. Τυχερός ο Τσίπρας. Τα είδα από κοντά, ο Αλέξης.
Τι γράφει το ESPN. Α, δεν είναι, ισπανικά είναι. Το ESPN στα ισπανικά. Κάτσε, παραδώσε με Ισπανούς τώρα στον πάγκο, πρέπει να ξέρεις. Η Μπαν Γκανάδο, Il Terminaron, Perdiendo, Tre, Due, Una Lalutima Giugada. A pesar de la potisiesia, se tomaron su tiempo para agradecer al público, hablaron con los limidios, y limpiaron el vestuario, donde dejaron una nota para quienes drebanan el mundial. Gracias. Τι διαβάζει. Japón. Ό,τι γράφει, ρε φίλε. Σε τέλεια ισπανικά. Άμα δεν ξέρει, φύγε. Μη μα έχουν και στον ΠΑΟΚ ρεπορτάζ. Έχουν και άλλοι Ισπανοί έρχονται. Τα αποδυτήρια όταν μπήκαν οι Ιάπωνες δεν ήταν τόσο καθαρά. Μπράβο! Αυτό δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Αποκλείδαν ήταν τα αποδυτήρια έτσι, Χρήστο. Δεν τα βρήκαν έτσι, φίλε. Δεν όταν μπήκαν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Ρε φίλε, βάλανε σκούπα. Σκούπα βάλανε. Σφουγγαρίσαν, τι κάνανε. Και όσοι αν είσαι μάγκα, θα υποκληθώ. Βρε μου τα αποδυτήρια τη Ελλάδα. Μετά το τελευταίο μάτς στη Βραζιλία. Όταν χάσαμε την Κωσταρικά. Σε παρακαλώ πολύ. Πρέπει να έχει ροχάλες, φτισίδια, σόβρακα, σπασουάρ, ό,τι μπορεί να φανταστεί. Εκεί όπου θέλω να βρούμε το βίντεο, Χρήστο, γιατί έχουμε δει πέναλτι και φέτος, έτσι. Ναι, ναι. Είδα το στρίψιμο νομίσματος, ναι, στα πέναλτι της Κροατίας. Ποιο εκτέλεσαν πρώτη, που ήταν το πρώτο μάτς. Τα έχω, τα έχω. Το πρώτο μάτς του πέναλτι. Δεν λες την Κροατία προχθές με τη Δανία, ποιο λες. Αυτό, ποιο μάτς λες, όχι Κροατία. Η Ρώση. Α, Ρωσία. Στο στρίψιμο νομίσματος, στρίβουν μία φορά, έχει και το μικρόφωνο, ακούμε, ναι, τι λέει ο διαιτητής. Ναι. Ναι. Ρωσία, Ισπανία τα πρώτα πέναλτι. Με Ακινφέεφ. Να το, και ακούμε, τον, το έχουμε ανοιχτό. Ακινφέεφ και από την άλλη μεριά ο Σέρχιο Ράμος. Ναι. Ναι. Στρίβει νόμισμα και λέει χρώμα νομίσματος. Λέει χρώμα. Black και white. Χρώμα λέει. Κίτρινο και μπλε νομίζω να λέει. Κίτρινο, μπλε, νομίζω. Yellow, blue, νομίζω. Εντάξει, οκ, okay, και λέει στην πρώτη, στο πρώτο στρίψιμο, κληρώνουμε εστία. Ναι. Τι παίρνει εσύ, κύριε. Διαλέγει. Νομίζω Ακινφέ διάλεξε εστία. Ναι. Και κληρώνει το νόμισμα. Ναι. Το δεύτερο το κερδίζει ο Ράμος. Ναι. Και έχει δικαίωμα να διαλέξει αν εκτελεί πρώτος ή όχι. Μπράβο. Και φυσικά διαλέγει να εκτελέσει πρώτος. Γιατί αυτό, ναι, είναι το σωστό. Ναι. Εμείς. Γιατί αρέσει αυτό, το καταλαβαίνω. Γιατί όταν. Συνδημιουργεί το άγχος, ας πούμε. Βάζει το πέναλτι. Είναι το πιο συνηθισμένο. Ναι. Ο άλλος έχει βάρος. Ναι, το βάρος του άλλου. Εμείς, ο Καραγκούνης, στο Ελλάδα Κωνσταρίκα κέρδισε το στρίψιμο και εκτελέσαμε δεύτερη. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε βίντεο αυτό. Εγώ αυτό θυμάμαι. Ναι. Ήταν στη φάση που έχει αποβληθεί ο Σάντος. Ναι. Που έχει βρήσει, ναι, για κάποιο λόγο. Άρα για όλα αυτά ο Καραγκούνης, αυτό μου λες. Και υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στην Ελλάδα. Ναι. Το πιο μεγάλο λάθος του Σάντος στην Εθνική. Εκεί η αναστάτωση που δημιούργησε. Ναι. Και το ότι ενώ κερδίσαμε το στρίψιμο, από όσο στόχο στο μυαλό μου, εκτελέσαμε δεύτερη. Έλα ρε εσύ. Πάντα αυτός που κερδίζει οφείλει, είναι. Αυτό είναι το σωστό. Να διαλέγει, ναι, την πρώτη σειρά. Ναι, ναι. Γιατί ο άλλος έχει το βάρος. Συγκλονιστικό μήνυμα, διάβασέ το εσύ όπως ήρθε, το 169. Μάρια και Δημήτρη, η Ιαπωνία εκπαιδεύει τα παιδιά της από τον νηπιαγωγείο να καθαρίζουν το σχολείο τους και δεν έχουν καθαρίστριες. Λοιπόν, Μάρθα, έλα, πάνε στο μικρόφωνο. Ναι. Σε μία ώρα βγαίνουμε από το στούντιο. Εντάξει. Θα τα κάνεις όλα εδώ λαμπίκος. Για να μπει μετά ο κύριος Σταύρος, ναι. Μην σου φοβάται. Ο κύριος Σταύρος να τα καθαρίσει. Αυτό είναι. Ο κύριος Σταύρος, μάτια μου, στη ζωή του έχει καθαρίσει μισή φορά και έβριζε. Έχουμε το... αφήσει, Μάριε, το πρωτοσέλιδο της Σαν. Εδώ είναι για να μπούμε και στην προαναγγελία του μεγάλου αγώνα. Μεγάλου μάτς. Σήμερα 9 η ώρα, έτσι. 5 η ώρα, Σουηδία-Ελβετία. Και 9 η ώρα, Κολομβία-Αγγλία. Πώς να μην λήξει άντερ το Σουηδία-Ελβετία. Ναι. Λοιπόν, πρωτοσέλιδο της Σαν. Τεράστια φωτογραφία μπροστά. Χάρι Κέιν, με ρηγμένη απάνω του τη σημαία του Αγίου Γεωργίου. Το σταυρό του Αγίου Γεωργίου. Κολομβία-Ιγκλαντ. Και λέει. Η φωτογραφία είναι στημένη ειδικά για τη Σαν. Προφανώς. Μάλλον, ναι. Προφανώς, ναι. Σε αυτά πληρώνει. Βέβαια, ναι. Πληρώνει. Προφανώς και. Ναι. Έδινε σημαίες πάλι. Κάθε χρόνο δίνει σημαίες. Η Σαν. Μία χρονιά είχα πάρει. Όταν στα καλά χρόνια. Δηλαδή αυτό τώρα παλιά είναι. Παλιά αγόρασα 30 αγγλικές εφημερίδες. Στη Ρωσία και τον έβαλε η Σαν να στηθεί για να τον, ναι, φωτογραφίσει, ναι, να τον πουλήσει. Προφανώς, ναι. Μπορεί και όλο. Δεν ξέρω αν έχουν. Αν δούμε μετά και τη mail, αν δεις την mail και την Mirror και αυτές. Λέει. As three lions face nation that gave world. Shakira,
great coffee and other stuff. We say go, Kane. Δεν κατάλαβα τίποτα. Καταλάβατε με ποιο παίζει, έτσι. Καθώς τα τρία λιοντάρια αντιμετωπίζουν το έθνος που έδωσε στον κόσμο τη Σακύρα, τον σπουδαίο καφέ και, και άλλα πράγματα, εμείς λέμε go, Kane. Πάμε, Kane, όχι cocaine. Go, Kane. Φαντασία. Βρύθη υγείας, αθλητικού πνεύματος. Το έθνος, δηλαδή το έθνος αυτό έχει δώσει μόνο τη Σακύρα και τον καφέ και τα άλλα πράγματα. Τι έχει δώσει, ρε φίλε. Το Βαλντεράμα, ρε φίλε. Το Βαλντεράμα έχει δώσει. Περίμενε. Εσύ το Κασκό είναι, έχεις δώσει. Δεν μου λες, θα ήθελες να παίζεις εσύ Εθνική Κολομβίας. Γιατί το λες εδώ. Πολύ καλή ομάδα. Φίλε, δολοφονούνε. Πολύ καλή ομάδα είναι. Πάλι τώρα, Χρήστο, δεν δολοφόνησαν. Γιατί είχε παίξει τύχημα ένας, λέει, κάτι με το φάουλ. Το είδες αυτό. Πάλι. Δολοφονία παίξει. Καλά πλάκα κάνεις εσύ. Και θέλω να δω Κολομβία Ουρουγουάη. Ουρουγουάη. Θέλω να το δω. Ωραία η Σαν. Ωραία η Σαν. Πόσο κάνει? Στην Ελλάδα κάνει την πήρα προχθές 2.40. Και τι μου είπες, ότι τη βρίσκεις την ίδια μέρα? Ναι, σήμερα το. Τώρα έχει πάει. Τώρα. Αν πας τα παιδιά εδώ στην. Κάτσε, φίλε, δεν έχουν πάει ακόμα ελληνικές. Έχουν πάει. Έχει πάει. Τυπώνεται εδώ. Είναι printed in Greece. Ακριβώς. Ναι. Τώρα. Ξεσπασογγίζει. Την πήρα προχθές. Μετά το Βέλγιο. Κάτσε, ρε. Αυτή την έχω μαζί μου. Ωραία, ωραία. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα να ανοίξουμε και γραμμές στην πορεία. Και να ακούσουμε και κόσμο που ίσως έχει πάει Μεξικό ή Ιαπωνία. Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Νίπων. I get knocked down, but I get up again. Πω, 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 τι γίνεται. Ρε παιδιά, εντάξει, πιο εύκολο look-alike quiz δεν μπορούσαμε να βάλουμε, ειλικρινά. Δηλαδή, πιο ξεφτιλέ. Το βρήκε ο άλλος, ο Γιάννης, χωρίς καν να το δει. Έλεος. Εκτός κι αν μου πεις ότι δεν θες ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ρε φίλε. Πεις, δεν θέλω. Δεν θέλω, έχω. Δεν θέλω να έχω κι άλλο ένα κούτρα από τα Opticon Express. Έτσι, δεν θέλω. Γιατί αλλιώς είναι αστείο, πραγματικά. Με τον Domagoj Vida, τον Κροάτι Stopper, με ποια νεαρή Ελληνίδα που την γνωρίσαμε από την τηλεόραση, μοιάζει καταπληκτικά σε αισχρό βαθμό. Απαντάς σε μεσικάμωνο, έτσι, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου ή μόνο το όνομά σου, δίπλα την Ελληνίδα αυτήν και ο μπαμπάς της είναι διάσημος, ο πατέρας της είναι διάσημος. Και το αποστέλεις στο 54-5-26. Εδώ είναι η Τρόικα και 007 ήρθε η στιγμή να εκπληρωθεί η επιθυμία σου. Στον αέρα είμαστε, τώρα σε λίγο. Χρήστο, κλείσε το χαλί. Θα 007, σου επιμελούμε μαζί με Χρήστο και όση ονειρικό πρωινό. Το κομμάτι που ζήτησες, Let the Sunshine, με καλημέρα από την δική σου ηλιαχτίδα. Παναθεμάτινα, τη λέω και ηλιαχτίδα. Παναθεμάτινα. Πάμε λίγο μουσικούλα, Χρήστο. Παρουσιάζεις. Σε παρουσίασα, ορίστε. Με αυτό το τραγούδι. Το ζήτησε το παιδί. Λοιπόν. Λέει Μάρια, καλημέρα από Γκάλτ Μακντέρμοντ. Ρεσί, νόμιζα ότι γράφεις τώρα, έτσι που το έγραψες. Μακντέρμοντ. Ένας, ναι, νόμιζα έχει συγκρότημα. Γκάλτ Μακντέρμοντ, Let the Sunshine. Μια καλημέρα λοιπόν στον 007, τον Batman, έτσι. Batman, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη, τον έχουμε μάθει κι εμείς. Ναι, ναι, εννοείται. Φίλε, sorry, Ελένη, αν τον δεις και πάθεις πλάκα, πες μου τι γίνεται, τι θα κάνεις. Αν το δω και πάθω πλάκα. Θα μας αφήσει να κάνει. Θα ζητήσω την άδεια εδώ των προϊσταμένων μου. Από μένα την ευχή μου. Α, με την άδειά σου τι έγινε τελικά, πήρες τις 32 μέρες που ήθελες. Ακόμη ξεκαρδίσετε ο Δημήτρης και ο Σταύρος. Δώστε τη στιγμή στο κορίτσι, θέλει. Να σου πω κάτι. Αλήθεια, τώρα με σταματάει ο κόσμος στον δρόμο και με ρωτάει πότε θα πάρεις άδεια. Δεν σου κάνω πλάκα. Όχι, όχι, δεν το λέω έτσι. Φαντάζομαι εκατομμύρια οπαδούς του ΠΑΟΚ να ρωτιούνται πότε θα πάρει άδεια η Μπούντα. Μην το κάνεις έτσι στο μυαλό σου, αλλά μετά το story το οποίο γελούσαν έτσι τόσο προκλητικά ότι πότε θα πάρεις άδεια, με σταματάει ο κόσμος και μου λέει πότε θα πάρεις άδεια. Πότε θα πάρω, Δημήτρη, άδεια. Δεν είναι τη ώρα, νομίζω ότι. Α, δεν είναι τη παρούση. Λοιπόν, τα μηνύματά σε λίγο τα διαβάζουμε. Θα ανοίξουμε γραμμές. FM γράφετε κενό, αφήνετε μηνύματα στο 54526. Πάμε στους πρώτους φίλους που περιμένουν. Καλημέρα. Καλημέρα. Όνομα και αν έχετε πάει στο Μεξικό ή στην Ιαπωνία. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά. Καλημέρα. Εσείς. Ποιος, όνομα λίγο, αν θες, φίλε.
Γιατί δεν θέλω να σου πω σε ένα όνομα. Α, εσύ, α, ο γνωστός ο Παοξής, ο Τέο, ναι, ο περιμένω το... Χαιρετίσματά μου στην κυρία Μπούντου. Να είστε καλά, το... κύριε, ανταποδίδει. Ανταποδίδει, έχει φύγει έξω, το κάνεις ακούει. Σήμερα είμαστε όλοι μαζί με τους περήφανους καφετέρους. Η μέρα που πρέπει να, εσύ, να κερδίσουν αυτό το, αυτή τη μεγαλύτερη φούσκα που λέγεται Εθνική Αγγλία. Είσαι και, είσαι και Arsenal, πανάθεμα είσαι. Και τι σχέση έχει αυτό. Είσαι και Arsenal, βεάσε με τώρα. Άτερε τώρα με τις απάτες τώρα. Είμαι Arsenal και υποστηρίζω Κολομβία. Δηλαδή, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πραγματικά. Είμαι ΠΑΟΚ και στην Ισπανία Ρεάλ. Τους παίρνει πολύ περήφανοι. Δεν μου λες, αυτός ο Σπίνα δεν έπαιζε στο Arsenal Ολυμπιακός 2-3. Ναι, ρε φίλε, αυτή η κουνέλα. Που του βάζει, όχι κουνέλα, του βάζει μια χαρά. Θα χάσουμε. Του βάζει τρελή κεφαλιά ο Κωστάκης ο Μήτρογλου. Του βάζει. Κουνέλα, άκουσε με έτσι, λέω. Τρελή κεφαλιά του βάζει ο Κωστάκης ο Μήτρογλου. Τέλος πάντων. Κύριε Δημήτρη, έλα. Θα κανένα φόρο ή θα παίξετε εσείς. Περίμενε, υπομονή ρε φίλε, υπομονή. Είναι το μια καλό ένας... πράγμα αργεί να γίνει. Διώχνει η Νόριτς στο μπούκι. Τι υπομονή ρε εσύ. Τι υπομονή που φέρει και ο Κουλούρης και στο οικογενειακό διπλό θα φωνάξουν κανέναν που ήρθε να δει την προπόνηση να παίξει φόρο. Γκαργκαλατζίδη έχεις, τον έχεις δει. Όπα, τι είναι αυτό, τώρα το ακούω. Κάπα 20. Άκη... Πώς, να το Γκαργκαλατζίδης. Γκαργκαλατζίδης, το παιδί. Πάρα πολύ καλός. Το στο όνομα. Δεν θυμάμαι, θα τον μπερδέψω. Από πού είναι το παιδί. Ποιον άλλον έχουμε, κανένα στην ΚΑΠΑ 15 τίποτα. Πω, φυσικά. Η ΚΑΠΑ 15 είναι η καλύτερη φουρνιά του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό σου λέω, να βάζουμε και κανένα από κύριε. Έλα, βρολογκρινιάζεται, άντε να πούμε. Ο Δελγιανίδης σου πάει, ο Παναγιώτης. Στον Όφη πήγε. Όφη. Δανικός. Ναι, ναι. Το Μιχόγευς θα πάει, Όφη, κύριε δημοσιογράφη. Πρέπει κάπου να πάει το παιδί αυτό. Δεν είναι σίγουρο θα πάει στον Όφη, όχι. Στον Όφη να πάει, που έχει ωραίο κλίμα εκεί να τον βοηθήσει κατάσταση. Ένας μου γράφει χθες ότι να μην ξαναδώσουμε παίκτη στον Παπαδόπουλο. Δεν το διάβασα μόνο αυτό. Στον Παπαδόπουλο τον Νίκο να μην ξαναδώσουμε παίχτη. Στον Αγέλαστο. Έλα ρε φίλε, Όφη είναι τώρα καλά παιδιά. Εγώ πρέπει να τους ενισχύσουμε, πιστεύω. Μπράβο. Άρα εσύ βλέπεις Όφη, ο άλλος βλέπει Παπαδόπουλο. Δηλαδή το διαχωρίζει, κατάλαβες. Βλέπω τα αδέρφια τους κριτικούς. Σωστό. Σωστό. Έγινε, δηλαδή, καλημέρα. Υπάρχει κάτι, τίποτα δεν υπομονή, υπάρχει. Υπομονή, ρε φίλε, υπομονή. Πώς δεν υπάρχει. Αν υπομονή. Εδώ άλλος έβγαζε αφρούστες ο προπονητής. Δικαιολογίες ψάχνει, άσε τώρα, εντάξει. Α, αυτό. Ναι, ναι. Σε περίπτωση αποκλεισμού από την Βασιλεία. Η πιο γελία ερώτηση για σένα. Ποιος καλωσόρισε στην Arsenal τον Σοκράτη, τον Παπασταθόπουλο. Δεν ξέρω, πού να ξέρω, ρε εσύ. Λίγο το μυαλό να στροφάρει, ρε φίλε. Α, ήταν στην ίδια ομάδα. Μα απογοητεύεις. Εσύ. Ο Εμερί, ποιος. Ναι, Πιέρ Εμερί Κομπαμεγιάν. Και η μεγάλη αυτή απάτη, ναι. Σου κάνει ο Παπασταθόπουλος εσένα στην Arsenal. Φίλε, φωτιέσα, η Arsenal φέτος παίξε το και πρωτάθλημα. Να το σηκώσει φέτος. Να το σηκώσει, δεν ξέρω. Arsenal. Ότι θα είναι εκεί. Πόσο δίνει, κανένα 15. Σίγουρα. Δωράκι, πηγαίνετε, παίξτε σπίτια, αμάξια, γυναίκες, πεθερές, ό,τι έχετε. Καλά, χαλάρωσε, φίλε, μην μείνουμε. Έγινε, καλημέρα. Την πεθερά συγκεκριμένα μπορείς να την παίξεις. Ναι. Να είσαι καλά, γεια. Παπασταθόπουλος στην Arsenal με 20 εκατομμύρια. Γραμμές ανοιχτές, 2310, λοιπόν. 287-888 από κινητό, 6945, τα υπόλοιπα ίδια. Ναι, εψιλον, γάμα, δέλτα, εψιλον. Ναι, εμένα μήνυμα το οποίο διαφωνώ φυσικά. Ναι. Πες στο διπλανό σου ότι όπως είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο τίκι τάκα και κατοχής δεν πάει μπροστά. Οι ομάδες που προκρίθηκαν είχαν την λιγότερη κατοχή και όχι κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Δεν ισχύει αυτό. Άλλο είπα εγώ. Ναι, τώρα, ελληνικό πρωτάθλημα, να βλέπω τον ΠΑΟΚ να κοιτάει να τσουρνέψει το Λεβαδιακό, συγγνώμη. Με τη θεωρία του Σάντος, ή να κάνει παρατήρηση ο Σάντος στον Λίνο, στο μάτς με τον Εργοτέλη στην Τούμπα, στο 2-0, στο 82ο λεπτό, επειδή κάνει τακουνάκι, να σηκώνεται πάνω και να του βάζει χέρι, έτσι, στον Λίνο, έτσι. Άστο. Άστο, φίλε, άστο, αδερφέ. Φίλε Άλεξ, δεν υπάρχει μεγάλη ομάδα, είτε τώρα είτε παλιότερα, τώρα. Η οποία δεν επεδίωκε να κυριαρχήσει και να έχει τη μεγαλύτερη κατοχή. Δεν υπάρχει. Yeah. Δηλαδή, επιτυχημένη ομάδα που να παίρνει πολλούς τίτλους και να αφήνει ιστορία κλέβοντας μάτς, δεν γίνεται. Το κάνεις μία φορά, το κάνεις σε μία διοργάνωση, το κάνει Εθνική Ελλάδος, δεν με το κάνει συνέχεια. Έγινε εκείνη η στραβή με την Εθνική Ελλάδος και πήγε το ποδόσφαιρο στο μεσαίωνα ξανά. Πάμε ήταν γραμμή, η Ντόρτμουντ του Κλοπ, κάπως έτσι, αλλά δεν. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Έλα. Εγώ είμαι. Εσείς. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Έλα, Μάριε. Ναι, όνομα και ομάδα. Η καλημέρα Έλα, πάει. Μάριε. Και ο Δημήτρης είναι εδώ, μιλάμε μόνο Μάριε. Ναι. Δημήτρη, είπα καλημέρα, Δημήτρη. Α, συγγνώμη, εντάξει, συγγνώμη εγώ. Ναι, το όνομά σου και ομάδα που υποστηρίζεις. Το όνομά σου και ομάδα που υποστηρίζεις. Κωνσταντίνος Πάοκ. Κωνσταντίνος Πάοκ. Πάμε, Κωνσταντίνο. Μάριε, ο Κώστας, από Μερικύριο. Από Μερικύριο, Κωνσταντίνος.
Από Wichita, Kansas. Wichita, Kansas. Λοιπόν, φιλέ. Έχουμε ξαναμιλήσει με τον Δημήτρη, με σένα μαζί. Ναι. Εγώ δεν έχω. Εγώ είχε πει άμα ξέρει κανένα θέμα που πήγε Μεξικό. Εγώ δεν έχω πάει Μεξικό. Αν θε, μπορώ να σε δώσω μιλήσει με Μεξικάνο. Είναι τώρα... Στο τηλέφωνο δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχεις τώρα Μεξικάνο δίπλα σου. Ζωζέ, say hi. Ζωζέ. Πες την Ελένη, να έρθει. Πώς, την Ελένη. Ζωζέ. Χωσέ ή Ζωζέ. Χωσέ. Χωσέ. Good morning, Χωσέ. Good morning from Greece, Χωσέ. Good morning. My name is Marios and my friend Dimitris. Έλα, έλα, Ισπανικά. We want to go to Mexico, but we are afraid. They're afraid. They hear a lot of things about Mexico. People. Yes. Drugs. Why are you afraid? Drugs, guns. We are afraid of our lives. Tell them about the last time that we went there, about the Cancun. Μ' ακούτε? Ναι, ακούμε, ναι, ακούμε. Μ' ακούτε? We are all ears, ναι. Ναι. Yeah, yeah. Ναι. You would like to say something about that? Θα μας βρήσει. Does anybody speak Spanish? Does anybody speak Spanish? Έχουμε, we have a very beautiful girl. Ελένη, Ελένη. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien. Βρήκε γκόμενα. ¿Cómo te llama? ¿Cómo te llama? Elena, ¿y tú? José. José. Elena, yo me llamo José. ¿Dónde estás, José? En Estados Unidos, en Kansas. ¿Estados? Kansas, Ηνωμένες Πολιτείες. Kansas. Estados Unidos. Είναι στην Αμερική. Στάτος Ουνίδου. Πες του εδώ, φοβούνται να πάνε. Θέλουμε να πάμε στο Μεξικό, πες με το Δημήτρη, οι φίλοι μου, με το Δημήτρη, και φοβούνται, φοβούνται ότι έχει πολύ βία, πολύ βία. La gente, mis amigos aquí, son tristes para viajar aquí. Μη γελάστε. ¿Por qué? Porque... Βία, drugs, guns, gangs. Αυτό τώρα το βία. Ναι. Μετέφρασε λίγο εσύ μετά, το βία δεν το ξέρω. Violence, 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 violence. Έλα, yeah, they hear bad things about the... Πες τους για τη βία και την τρομοκρατία. Missing persons, a lot of missing persons. Απαγωγές. Απαγωγές. People like... Ναι, kidnapping. They kidnap people and stuff like that, you know, corruption. Yes, corruption. People that, you know... Εσκομπάρι. Not that because they kill them, stuff like that. You want to say something about it? Yeah, no, 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 no pasa nada. Yeah, Mexico, δεν συμβαίνει τίποτα, λέει. Το διαψεύδιο. Τίποτα. Δεν συμβαίνει τίποτα, το διαψεύδιο, ο άνθρωπος. Όλα αυτά τα οποία πάτε να κατηγορήσετε. Yeah, ωραία. Κώστα, ποια μέρη θα μας πρότεινε να επισκεφτούμε στο Μεξικό, αν έρθουμε τώρα τον άλλο μήνα? What's good places or safe places? No, safe place. Go to Mexico. You can go Cancun. 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 Yeah. Safe place. Πήγανε, πήγε τελευταία και ήταν πολύ ωραία πέρα. Στο Cancun. Εντάξει, φυσικά. Αυτά που ακούμε, ρε παιδιά, να σου πω κάτι. Αυτά που ακούμε, τα καλά και τα κακά, παντού υπάρχουν. Έτσι, υπάρχουν και περιοχές στο Μεξικό, επειδή μιλάω μαζί του, το οποίο δεν υπάρχει βία. Αλλά υπάρχουν και περιοχές οι οποίες, άμα πας με αμάξι και δεν σε ξέρουν, σε έχουν κλέψει κιόλας τα αμάξι. Βρε το αμάξι, το κλέψουν. Δηλαδή και το παιδί... Ναι, και το κλέψουν και δεν... Ναι. Δεν θα πάρει, δεν θα πάρει. Ναι. Αλλά φυσικά ακούγονται όλα τα κακά. Δηλαδή και εμένα και από Ελλάδα, τους λέω από Ελλάδα, μου λένε πως πάει η οικονομία, κατάλαβε. Ναι, δηλαδή ναι, πάντα ναι, το κακό μένει στο, από ποδόσφαιρο, στο μυαλό κάποιου. Από ποδόσφαιρο νιώθει αυτός. You know, Te gustas football? Does he feel about football? What do you think? No, sí me gusta. ¿Tú eres? Yo pienso que en México me podía haber jugado mejor. Γιατί έχουν τους καλύτερους ποδοσφαιριστές, λέει, ναι, 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 ναι. Πώς καταφέρανε να κερδίσουν τη Γερμανία και να βγουν δεύτεροι και να παίξουν τη Βραζιλία? Φύγαμε. Μάντε. Cómo puedes ganar ποια? Γερμανία. Γανάρ, Αλεμάνια. Ενώ που έδες γανάρ... Λα... Βραζίλ. Σι. Ω, σι, στούω μάλ, στούω μάλ. Πολύ άσχημα. Δεν τιμίαν και είχα μάλ γάνα. Κάναμε αρκετές νίκες. Σι, σι, σι. Νο κον μούτσας γάνα. Νο χουγάρον κον μούτσας γάνα. Πεθάμε και είπα να γανάρ φάσι.
No, no perdí. Pues, ganan muy bien. Sí, juegan bien, pero no. Deberían de haber ganado. Κάτι είπε τώρα αυτός, αλλά προσπαθούμε. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Χωσέ, gracias. Okay. Voy a viajar a la México porque mi español no es muy bueno. Γεια σου φίλα το Κάνσας, να σε καλά. Κώστα, να σε καλά. Φιλιά σου το Κάνσας και Wichita. Κώστα, να σε καλά και χαιρετισμού στη Μέρη. Και γιατί δεν με στέλνετε δύο εβδομάδες τώρα που το σκέφτηκα στο Μεξικό. Θα σε ψάχνουν εσένα. Γιατί να με ψάχνουν εμένα. Είναι τα κλασικά weekend των Αμερικανόπεδων, των κολεγίων που πάνε για weekend και τέτοια. Και η συγκλονιστική σκηνή. Στο γεννημένο Τετάρτη Ιουλίου, στο μέρος, έχει ένα-δυο μέρη που πάνε οι βετεράνοι Αμερικάνοι από τους πολέμους και ξέρεις, διασκεδάζουνε. Μπαρ, αλκοόλ, γυναίκες. Να το σκεφτούμε λίγο. Που είναι η φάση με τον. Για να πας με βετεράνους, τι. Όχι, ρε εσύ. Ξέρεις τι ωραία θα φτιάξεις τα ισπανικά σου εκεί που τους ακούς να μιλάνε. Είναι πολύ εύκολη γλώσσα, αρκεί να την εξασκείς. 007, δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Στην έχει φάει την Μπούντου ο Χωσέ. Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι. Εσύ στέλνεις, ζητάς κομμάτια, στέλνεις κάθε μέρα μηνύματα. Μας την έφαγε ο Χωσέ, φίλε. Άστο. Το χάσαμε το κορμί, πατριώτη. Μεγάλη στιγμή ζήσαμε. Ζωντανή σύνδεση με Wichita, Kansas, όπου, από όπου ο Κώστας, πιστός ακροατής, ο οποίος με τον Κώστα, παιδιά, ξέρετε τι συνέβη. Είχε βγει σε εμάς με τον Παναγιώτη πρωί πριν περίπου 8 χρόνια και έγινε γκρεμίζει για το σύμπαν. Ήρθε εδώ η Μέρη, πήγε στη Νεάπολη σε μια κοινωνική εκδήλωση. Η Μέρη ζει χρόνια εκεί, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γνωρίζει τον Κώστα. Τον ερωτεύεται και τον παίρνει μαζί της. Έγινε μάγκας από το πουθενά ο Παοξής. Απίστευτο. Απίστευτο. Ελένη, τι ωραίο πρωινό. Για Μεξικό. Μεξικό ή Κέρκυρα. Ναι ρε φίλ. Λοιπόν, 11:30. Σε όλους έχει συμβεί να πάρουν μια νέα συσκευή. Αλλά να χρειάζεται να περιμένουν αρκετές ημέρες μέχρι να τους παραδοθεί. Αυτό πλέον ανήκει στο παρελθόν. Αν κάνεις αγορές από τη MediaMart, μπορείς να έχεις την ίδια μέρα στο σπίτι σου αυτό που πήρες από κινητό και υπολογιστή έως κουζίνα, πλυντήριο, air condition, ακόμα και ψυγείο ντουλάπα. Αν είσαι ανυπόμονος λοιπόν, κάνε τώρα την παραγγελία σου στο MediaMart.gr ή σε ένα κατάστημα MediaMart. Μην ξεχνάς, για όλες τις υπηρεσίες, ένας είναι ο προορισμός MediaMart. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Δες δεξιά τι φίλους έχω. Και διάβασε ποιος είναι. Ο Dr. Ζήσης Μπουκουβάλας. Πλαστικός χειρουργός. Καλημερίζω οικογένεια Μπουκουβάλα, κύριο Κωνσταντίνο, κυρία Φιλίτσα και τους ιούς αυτών, Αλέξανδρο, πολύ καλά αδερφικός φίλος. 4D και ζήσει Μπουκουβάλα. Λιποπλαστική. Χωρίς τομές και χωρίς νάρκωση. Ζήσει Μπουκουβάλας. Καλός φίλος. Ο 076 καταγγέλλει ότι τις τελευταίες εκλογές δολοφονήθηκαν τουλάχιστον 120 πολιτικά. Εκεί πέρα κόβεται. Στείλε τη συνέχεια. Μετά όπως το πολιτικά. Ακούσατε όμως, αφού μίλησε ο Μάριος για το Μεξικό, είχαμε αντίδραση. Αμέσως παρέμβαση από Μεξικάνο διαψεύσεις. Από Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, και ο Χωσέ μας είπε ότι στο Κανκούν είσαι ασφαλής. Main Injection Service για να εξοικονομήσει καύσιμο και χρήματα από καθαρισμό συστήματος ψυκασμού, από όλο 18 στην Καροτούμπα, με CFD Carpets Κολοκυθάς για καθαρισμό χαλιών στρωμάτων στο 2310-762-164 και για catering από ένα πάρτι 20 ατόμων μέχρι ένα μεγάλο συνέδριο έως 3.000 άτομα Διαμαντής Catering 2310-530-525 στο κτήμα Γέρνο ή οπουδήποτε εσείς θέλετε. Ένα μικρό διάλειμμα για να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο. Γραμμές ανοιχτές έτσι, 2310-287-888. Τέλος Ζωάκης, αποφυλακίστηκε ο Τσοχατζόπουλος. Καλό σημάδι αυτό για σένα. Για το χρόνο. Πας για πρωτάθλημα. Θα δεις καμιά 22.000 διαρκείας να φεύγουν έτσι για πλάκα. Ναι, αλλιώς. Και φυσικά περιμένουμε το ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Περιμένει τον νικητή ή την νικήτρια με πιαν νεαρή Ελληνίδα, την οποία γνωρίσαμε πρόσφατα μέσα από τις τηλεοπτικές μας οθόνες. Ο πατέρας της είναι διάσημος σε συγκεκριμένο χώρο, έτσι. Μοιάζει καταπληκτικά έως εμετικά ο Ντομαγκόι Βίντα. Ο αριστερός στόπερ της εθνικής ομάδας της Κροατίας, της Χρβάτσκα, που λέμε χαϊδευτικά. Okay. Παρά 20, παρατέταρτο. Πώς περνάει η ώρα, Μάρη, μαζί σου. Μας ακούνε από Wichita, Kansas. Ναι. Μας ακούνε από Άνω Ηλιούπολη. Ναι. Μας ακούνε και από, λέει ο 739, καλημέρα και καλό καλοκαίρι από την πανέμορφη Μονεβασιά και την Μάνη τον Μιστρά με αγάπη. Το φιλί του Ντιέ. Κλαίω. Δεν έχω. Και ζηλεύω. Από Αγγλία μας ακούνε. Μιστρά δεν έχω πάει.
Δεν έχω πάει. Μιστά θέλω να πάω. Είναι μαγεία. Έχω πάει στο νησιωτικό Μιστρά. Είναι στην Αίγινα. Θεωρείται ο νησιωτικός Μιστράς. Με διάσπαρτα εκκλησάτια και μοναστηράκια. Στην πλαγιά του Λόφου πάνω από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Σε ένα πανέμορφο μέρος. Ονειρικό στην Αίγινα. Μονεβασιά δεν σχολιάζω. Εντάξει, οκ, okay, χάπια. Προφανώς ο 076 εννοεί τουλάχιστον 120 πολιτικά αντιφρονούντες δολοφονήθηκαν. Αν είσαι συνέχεια στήλτην. Το quiz μας τρέχει. Ντομακόη Βίντα, με πιαν νεαρή Ελληνίδα, κατάξανθη κατάλευκη με φακίδες. Μοιάζει απίστευτα. Ο στόπερ της Κροατίας και της Μπεσίκτας, πρώην Δυνάμο Κιέβου, ο πατέρας της νεαρής Ελληνίδας που μετά την τηλεόραση, είναι πολύ 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 γνωστός από κάποιο χώρο, έτσι τον οποίο κινείται. FM κενό, το όνομά σου, το όνομα της κοπέλας, αποστολή στο 54-526. Περιμένει κόσμος. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά, τι κάνετε, καλό μεσημέρι. Μας ακούνε και από τα Γιάννητσα, απίστευτο. Αυτό, καλημέρα, αυτό Νίκο. Που το πας. Από τα Γιάννητσα, αλλά είμαστε στην Κατερίνη σήμερα, λοιπόν. Και από την Κατερίνη. Θέλω να πω τρία πράγματα. Ναι. Από τότε που γνώρισα τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, ναι, έπαψα να κρίνω και να κατακρίνω τα παιδιά που έρχονται από εκεί σαν ποδοσφαιριστές. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή, εξήγησε το αυτό. Το τελευταίο μου ταξίδι, να σου πω, ήταν στο Περού. Ναι. Το οποίο διασχίσαμε όλη την ενδοχώρα, από τη Λίμα μέχρι το Πούρνο και τη λίμνη Τιτικάκα. Εκεί είδαμε πραγματικά πως ο άνθρωπος, τη δύναμη του ανθρώπου σε τρελά υψόμετρα, ξυπνάει καθημερινά για να βγάλει το ψωμί του. Mm-hmm. Συγγνώμη λίγο Νίκο, επόμενη... Νίκο, από τη Λίμα μέχρι, δεν ξέρω το μέρος του άλλου που είπες. Το αεροπλάνο μας κατέβασε Λίμα και από εκεί ο δικός διασχίσαμε όλη την ενδοχώρα και πήγαμε στο Πούρνο. Στο Πούρνο, μπράβο. Είναι ένα χωριό στη λίμνη Τιτικάκα. Ναι, τη λίμνη Τιτικάκα. Στα σύνορα της Βολιβίας. Ναι. Περάσαμε μια ψηλή Βολιβία, εκεί είδαμε αυτό που λένε ότι για μια χούφτα δολάρια μπορείς να κάνεις τα πάντα. Mm. Είναι η πραγματικότητα. Ό,τι θέλεις αγοράζεις εκεί με μια χούφτα δολάρια. Τώρα, ναι, πριν από πολλά χρόνια, η τύχη μου, η ρημάδα, μου έπρεπε να σταματήσουμε στο Μεξικό για να αλλάξουμε αεροπλάνα και καθίσαμε εκεί 2 μέρες. Ήταν το χειρότερο ταξίδι της ζωής μου. Σε ποιο μέρος έμεινες, Μεξικό City? Το Μεξικό είναι η πρωτεύουσα Μέχικο, είναι η πιο βρώμικη και ό,τι μπορεί να συμπεριλάβει αυτό και από θέμα ανθρώπων και από θέμα βρωμιάς. Δηλαδή, αν με αφήνανε στην Αφρική με λιοντάρια, ίενες, βόες και κροταλίες, ίσως να είχα περισσότερες πιθανότητες να επιζήσω παρά εκεί. Σοβαρή καταγγελία. Όσο αναφορά για τις χώρες της Άπο Ανατολής, όπως είναι η Οζάκα, μια πόλη ας πούμε που έχω επισκεφτεί, το μόνο που με αφήνει πέρα από την ομορφιά την τυποποιημένη είναι ότι ο κόσμος εκεί είναι ρομποτοειδές. Δηλαδή όλα κινούνται τόσο σπαστικά και τόσο συγχρονισμένα που εκνευρίζεσαι εντελώς, ας πούμε. Καθόλου συνέστημα. Καθόλου συνέστημα, ναι. Δηλαδή μπορεί να πέσεις κάτω στην Ιαπωνία και να περνάνε από πάνω σου, ρε παιδί μου, σου δίνουν σημασία. Γιατί έτσι λέει, το πρόγραμμα. Αλλά από εκεί και πέρα, όσον αφορά πάνω στις δουλειές τους, είναι τόσο τυπική και τόσο σχολαστική, ναι, που και καταρχήν δεν δέχονται το λάθος. Δεν δέχονται να τους πεις ότι έχουν κάνει λάθος. Και αν γίνει κάποιο λάθος, είτε στην παραγγελία, είτε οτιδήποτε, ή έχουν κάποια αστοχία στο υλικό, τότε αυτό που γίνεται είναι το εξωπραγματικό. Δηλαδή μπορεί να ξυλώσουν ολόκληρο σύστημα, ολόκληρο προσωπικό, ολόκληρο ή μισό εργοστάσιο για κάποιο λάθος που έχει γίνει. Είναι τρομερά τα πράγματα. Αλλά για τους Μεξικάνους, παιδιά, τι να σας πω. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ξαναζήσει στη ζωή μου. Έγινε... Ακόμα και τα παιδάκια των 5 χρονών μπορεί να οπλοφορούν. Είναι Νίκο, υπέροχη παρουσία σου σήμερα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Πραγματικά τουριστικός οδηγός. Πραγματικά, να είσαι καλά, Νίκο. Παιδιά, μύρισε καλοκαίρι. Δεξιά βλέπουμε εικόνες από Αντίπαρο που έχω λιποθυμήσει τώρα. Βλέπω το σκύλο που κάνει βουτιά στις πηγές στον Πολύγο και λιποθυμάω. Καλημέρα στον επόμενο. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα. Αφήστε το παλικάρι να μιλήσει, ήταν πάρα πολύ καλός. Πραγματικά πολύ καλό. Ο Νίκος σήμερα, ναι. Όταν δεν μιλάει για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ καλός, ναι. Μαθαίνει και 5 πράγματα. Ναι. Και κάτι ακόμα. Από τη λίμνη Τιτικάκα εμπνεύστηκε ο Γκουαρδιόλα και έκανε το Τικιτάκα. Και έχουμε το θέμα που βλέπουμε στην Εθνική Ισπανία. Ναι, σε χαλάει. Είπε ο νεαρός Αποστόλης. Μάλιστα. Για πάνω, Αποστόλη μου. Τώρα υπόψη για την Ιαπωνία, να συμπληρώσω αυτό που έλεγε.
αν δεν κάνω λάθος, σας με διορθώσει κάποιος παρακάτω, έχουν πάρα πολύ υψηλά ποσοστά αυτοκτονιών. Ναι. Και στη Βόρεια Ευρώπη πολύ υψηλά ποσοστά. Εκεί που είσαι εσύ περίπου. Στη Βόρεια Ευρώπη είναι από το θέμα της ηλιοφάνειας, επειδή βλέπουμε ήλιο κάθε πολύ, πολύ σπάνια. Αλλά κάπου το έχει πάρει το αυτοί μου αυτό για την Ιαπωνία και με τον τρόπο που ζουν αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Απάντησε δηλαδή, μου λίγο σε κάτι ποδοσφαιρικό, σε παρακαλώ. Με ρωτάει φίλος, αυτός ο Μαωρίτσιο θα παίξει με τη Βασιλεία. Αν κάνει καμιά πλάκα και το βάλει, καλύτερα να αγοράσει έναν κόνο να βάλει στο κέντρο. Με ρωτάει ένας φίλος, τι γνώμη έχεις εσύ? Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ δίκιο στην κατάσταση που είναι ο Μαωρίτσιο. Έχει περισσότερες πιθανότητες να μην χαλάσει η επίθεση ο κόνος. Sorry λίγο Αποστόλη, μισό λίγο Αποστόλη. 2,85 Βασίλη, όχι δεν είναι η Φωτεινή Αφερίδη, προσπάθησε πάλι. Καμιά σχέση με Φωτεινή Αφερίδη, προσπάθησε πάλι. Ναι, πάμε Αποστόλη. Μυαλό δεν έχεις βάλει, έτσι. Δεν έχεις βάλει μυαλό. Από τις 5 φάσεις που περνάνε από τα πόδια του σήμερα που μιλάμε, οι 4 είναι λάθος μπαλιές και η μία βγαίνει έξω. Are out. Και, άμα βελτιωθεί, εδώ είμαστε. Και έφτασε ένα φιλικό κατά καλό καιρό για να σου χαλάσει την αίσθηση για τον Μαωρίτσιο. Εσένα, την ποδοσφαιρο. Την μπαλαδόφατσα. Ένα φιλικό καλοκαιριού. Η μεγαλύτερη αδικία στο Μουντιάλ, παιδιά, μέχρι τώρα ήταν η Σενεγάλη. Πραγματικά στεναχωρέθηκα πάρα πολύ για αυτήν την ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα και για τελείως χαζό λόγο έμεινε έξω. Άσχετο. Τελείως χαζό λόγο. Άσχετο. Ναι. Τι άσχετο, ρε. Με τον Μαουρίτσιο. Ναι, ξαφνικά λίγο πέταξε στο Μουντιάλ. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο για τον Μαουρίτσιο, ρε. Παραδέχεσαι ότι είσαι επιπόλαιο. Εντάξει, οκ. Ναι. Ωραία Αποστόλη μου. Μίτσε, ο προπονητής χθες εκφράστηκε, έτσι. Δεν υπάρχει πλέον η δικαιολογία ότι τα λέτε ψιωπαδί ή κακοί. Έλαβε τώρα δικαιολογίες, ψάχνει τώρα. Άσε τώρα το Ρουμάνο, τώρα δεν ξέρουμε εμείς. Ναι, ναι. Δικαιολογίες ψάχνει. Μας είπε κοινός ότι και να μου φέρετε παίκτη τώρα δεν παίζει με τη Βασιλεία. Αυτό εννοείται. Το είπε ο άνθρωπος. Αυτό εννοείται. Και μπράβο του που το είπε έτσι φορά παρτίδα. Έγινε. Μάλιστα. Καλημέρα. Αποστόλης, φανταστικό μέλος του fan club του Ρασβάν Λουτσέσκου. Έχουμε άλλη γραμμή. Στην πορεία έγινε και αυτός. Δεν έχουμε άλλη γραμμή. Μηνυματάκια περιμένουμε. Είπαμε όχι. Καμία σχέση με Φωτεινή Αφερίδη, ρε Βασίλη. Τι σχέση έχει ο Βίντα με την Φωτεινή Αφερίδη? Ούτε μία σχέση. Η κόρη του. Πες το δε. Πώς θα το πατήσει, ρε Θοδωρή. Το Θοδωρή, ναι. Είναι, έχει παράσταση τώρα. Πέντε ιστολικιόλοι και όλοι. Δεν γνωρίζεστε. Πέντε ιστολικιόλοι. Ο Γρηγόρης, ο Δημήτρης και ο Θοδωρής. Και εσύ. Ναι, αλλά αν αυτοί οι πέντε σου ρίξουν κατάρα με τη Βασιλεία, θα λες μετά, μα γιατί είσαι κακός. Βγάζεις κόμπλεξ με τον Μπάουκ. Γιατί. Ναι. Δημήτρη, όταν έφυγες, ξέρεις τι έγινε. Ήρθε. Κάτσε, είπε ο άλλος. Μια χαρά τώρα που έφυγε ο Τρομπατζόγλου. Το είπε. Δεν τρώω πολύ. Ναι. Προσπαθώ. Μας έστειλε το Μπέργκλερ δύο τεράστια. Θα τρώγα όμως. Καλό. Θα κανονίσω εγώ. Καλό. Θα κανονίσω εγώ, άστο. Είναι, θα ξαναφύγω. Μόνο για σένα. Ή όταν φύγεις. Εντάξει. Πιστεύω ότι ο άλλος περίμενε να φύγεις με από την κακία του. Ναι, από τη χολή του. Το είπε, ναι. Το πέταξε. Το πέταξε ο άλλος. Ναι. Το παιδί που το ξεχάσαμε πώς είναι. Λοιπόν, Μπέργκλερ είναι κοντά μας και σήμερα το Βασίλειο των Μπέργκερ στην Καλαμαριά, στη Μεταμορφώσεως 5, δίπλα ακριβώς στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρι. Για σήμερα λέω να επιλέξω Ελαδάρα. Το Greece Burger, ψωμάκι σουσάμι, μπιφτέκι, μπέργκλερ Greece, ντομάτα, κρεμμύδι, αγκούρι και αρωματικό γιαούρτι στην απίστευτη τιμή των 4,40 €. Και από σαλάτες, σπίνακ, baby σπανάκι, baby ρόκα, bacon, παρμεζάνα, dressing, εσπεριδοειδών, να σου τρέχουν τα σάλια. Burger, ειδικά τις ώρες των αγώνων πέφτει ξύλο, τηλεφωνική επικοινωνία για τηλιβεριά στην ευρύτερη περιοχή Καλαμαριάς, Βυζάντιο, Αρετσού, Νέα Κρίνια, Ιγιάννη, Μεγάλη Χάρτου και πάει λέγοντας. 2314-007-722. Το λέω άλλη μια φορά για Μπέργκλερ. 2314-007-722. Πραγματικά ονειρικά μπέργκερ από το Μπέργκλερ. Στην ερώτηση που έθεσε τον Αποστόλη, ξαναστέλνει μήνυμα ο φίλος ο άλλος. Το να φτιάξει ο Μαωρίτσιο κατά τον Νοέμβριο δεν είναι αρκετό, όπως καταλαβαίνεις. Σε τρεις εβδομάδες παίζουμε, φωνάζει. Σήμερα 5 ώρα Σουηδία-Ελβετία. Πού να, τι να. Χ1-1-0-0. Η Ελβετία είναι καλύτερη. Η Ελβετία έχει λίγο, νομίζω, λίγο παραπάνω τον παίκτη. Ένα-δύο παίκτες στιγμών. Όχι, πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή. Έτσι, ναι. Ναι. Και το βράδυ Κολομβία-Αγγλία 2-20 βλέπω εδώ η Αγγλία στο στοίχημαν. Η Κολομβία έχει το σπίτι. 4-15 η Κολομβία. Ο Χάμες είναι αμφιβόλος, έτσι. Ναι, αυτό το είχε το παιδί, ναι. Δεν θα χαλαστώ αν δεν παίξει το παιδί. Δεν έχει πείσει. Όπως παρατηρείς,
δεν πείθεται ο κόσμος επειδή κέρδισες στο 90 την Τινησία, ναι, και έβαλες στον Παναμά 2-3 πέναλτι. Ναι. Δεν έχεις πείσει μέχρι τώρα. Τα άλλα είναι κανονικά γκολ. Ναι, εντάξει. Κανονική ροή παιχνιδιού. Ναι. Πάρε ένα μεγάλο μάτς για να αρχίσεις να πείθες κι εσύ. Είπα κάτι Δημήτρη χθες στο Παναγιώτη το βράδυ. Ναι. Αν η Αγγλία με τις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί σε αυτό το Μουντιάλ δεν πάει τελικό, πιο καλά να δηλώσει ότι ξανά δεν κατεβαίνω στο παγκόσμιο κύπελλο. Να πηγαίνει μόνο η Ελλάδα. Ξέρω εγώ, πραγματικά ειλικρινά. Λάθος κάνεις. Θα είμαι ειλικρινής. Sorry αν γίνομαι σκληρός με την Αγγλία. Πολύ νεανική ομάδα αυτή η Αγγλία. Είναι. Είναι καλά δουλεμένη όμως. Είναι απίστευτες οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί. Απίστευτες Δημήτρη. Είναι απίστευτες. Ρε. Πάρε σήμερα την Κολομβία. Έχει εύκολο αντίπαλο. Πάρε σήμερα την Κολομβία. Ναι, και μετά παίζει με Σουηδία ή Ελβετία. Και τι είναι. Είσαι για πλάκα στου 4. Για πλάκα. Και μετά εκεί έχεις χτίσει και ψυχολογία και winning strike. Τόσο μα τόσο απλά. Ο Φελαϊνί δεν είναι ίδιος η Βαρβάρα Τροχονόμος. Ναι, ναι. Ρωτάει ο Θεούλης Γιώργος Ιταλός και προφανώς εμείς συμφωνούμε. Τεράστιο μήνυμα μου στέλνει το βράδυ ο Κιώσης. Περίπου μισό λεπτό μετά το 2-0 της Ιαπωνίας. Μόλις τελειώσει, λέει ο αγώνας, θα πιάσουν τον Γιαννουζάη στα αποδυτήρια και θα του χώσουν κάτι σφαλιάρες. Πα. Όντως ρε Χρήστο, το είδα το μήνυμά σου και γελούσα. Ναι, αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Λέω, θα φάει κάτι μπουνίδια ο Γιαννουζάη, θα γυρίσει στη μαμά του πρισμένος. Δεν υπάρχει. Αυτό σου παίζει στη Θέλτα, πού είναι αυτό. Στην Ντόρτμουντ δεν παίζει όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Ναι, άστον. Και μεσά τίποτα δεν έκανε. Ναι. Τίποτα δεν έκανε. Περίμενα να κάνει κάτι αυτό. Τον έζησε ο Κωνσταντίνης τότε. Τραγικό. Ο Παντελής. Ο Δημήτρης. Α, ο Δημήτρης, ναι. Αυτό τι κάνει ο Δημήτρης Κωνσταντίνης. Την Μπρέσια δεν έπαιξε. Φέτος τι κάνει, πού θα είναι, τι είναι. Στην Πρέσ, προφανώς εκεί παραμένει, ξέρω εγώ. Τελευταία μου εικόνα live Κωνσταντινίδη είναι να τρώει ξημερώματα. Με τον Αργυρό. Βρωμιά σε καντίνα. Εδώ στον δρόμο μετά τα δικαστήρια. Στην θεϊκή καντίνα, στη μαμά Τερέζα. Μάλλον αυτό ήταν. Κοντούλης δεν είναι, πολύ κοντούλης. Ναι. Mm. Και τα επόμενα, μετά θα έχουμε 2 μέρες χωρίς παιχνίδια. Τετάρτη και Πέμπτη. Τετάρτη, Πέμπτη off. Τι θα κάνουμε. Ρεσίς. Βαρέστε με κάποιος. Παιδιά, οι 2 πρώτοι που θα στείλουνε. Βιτάλη, αδερφού Τσαχουρίδη απόψε, κερδίσαν τώρα στα γρήγορα. FM κενό μήνυμα. Το ξέχασε. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526. 2. Τσαχουρίδης μπρος και Ελένη Βιτάλη απόψε θέατρο γης. Φωνάρα η Βιτάλη. Κλαίω. Φωνάρα. Κλαίω, άστο. Πριν 3-4 χρόνια την τελευταία, δηλαδή όχι ξεστά. Στα ναι, 30 ναι, της ναι. Και μου φύγε η Μασέλα κανονικά. Απίστευτη. Ο Σταύρος λέει ότι είναι η μόνη την οποία εκτιμάει η μητέρα του. Η μητέρα του, η Βούλα Σαββίδη. Ναι. Να δεις ποιο έδαπρο θες στα public CD με τη Βούλα τη Σαββίδη μπροστά εξώφυλλο. Για απόψε έτσι 2 διπλές. Βιτάλη και Τσαχουρίδης μπρος. Στα γρήγορα. Περιμένω 2 ποντίους. FM κενό ονοματεπώνυμο. Live. Αποστολή στο 54526. Πήραμε την κοινή και ο Λεβαδιακός πήρε. Μπαστακό, το γράφει στα γαλλικά. Μπαστακό, δεν κλαίω. Ωραίος. BSTACEAUX, πάμε στον ακροατή, καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, Τακινάρντι, οπαδός του ΠΑΟΚ και της έξω οπαδός στο Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο της Ιταλίας. Με συγκίνησες με το Tokyo Tapes. Θέλω να ακούσω το In Trans, αν μπορείς. Well, I'm in trans again. Δημήτρη, τι ώρα έχουμε προπόνηση. Σήμερα δεν έχει, ταξίδι, ομάδα επιστρέφει. Όχι, εμείς. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είναι ποιοι εμείς, εμείς? Προπόνηση. Για σεντερφόρε, παιδί μου, εμείς οι δύο. Για Σταύρος. Α, βλέπω το χιούμορ σου. Ο Σταύρος είναι μια ομάδα μόνο. Το χιούμορ σου βελτιώθηκε, βλέπω. Πλάκα. Λέω για 12, προλαβαίνω μέχρι τις 3 να την πλάκα, πιέσω. Πλάκα, την Πέμπτη που θα πάνε στο γήπεδο θα υπάρχει μόνο Μιστακίδης, ρε φίλε. Είναι φοβερό. Έτσι, είναι απίστευτο. Είναι φοβερό. Παίζουμε και ένα μπαμπαμ, φτερωτά. Στο Βόλι τι πήραμε πάλι, ρε. Ποιον πήραμε. Έναν ψηλό κεντρικό που παίζει και διαγώνιος από Βενεζουέλα. Εντυπωσιακός. Τακινάρντι, σε έχω σε εκτίμηση, σε ξέρω μισό αιώνα. Ρωτάς για βόλεϊ. Λέει στην αρχή το παράπονο του για το ποδόσφαιρο. Με Ηρακλειδής έχω μαλώσει. Μετά πάει στο βόλεϊ. Μαλώνω και με παοκτσίδες γι' αυτό. Ρωτάς ποιον πήραμε στο βόλεϊ. Δες το βαθύτερα. Τι είπε και πού πήγε. Τι είπατε, εσύ είσαι Τακινάρντι. Ο Τακινάρντι που γνώρισα και αγάπησα, δηλαδή έλεος. Γιατί συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ εγώ να. Με παρατσούκλι τα Τακινάρντι, Παοκτσή, ρωτά. Μη μασάζε. Κοίταξε, είμαι ο παδό των οπαδών του ΠΑΟΚ. Πρώτον. Και ρωτά για βόλεϊ. Είμαι ο παδό
του συλλόγου του ΠΑΟΚ και όλα τα τμήματά του. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Δημήτρης και ο Σταύρος δεν νιώθουν, πιστεύει στην ίδια ειδονή με τη δική μου, όταν έχω πάρει τρία συνεχόμενα πρωταθλήματα. Ρε αδερφέ, ωραία, πάω παντού και στο Βόλεϊ και στο Χάντμπολ. Δεν είπα στο Βόλεϊ να είσαι λεβαδιακός. Αλλά μου ρωτάς, ντάλα καλοκαίρι, Μουντιάλ, ο ΠΑΟΚ δεν έχει φόρ. Ποιον πήραμε στο Βόλεϊ. Σε αντιδιαστολή, ρε φίλε. Ωραία. Για να κλείσουμε, τι υποστηρίζει το Μουντιάλ τώρα που λείπει η Ιταλία. Τίποτα. Πλέον. Δεν τρέπεσαι λίγο. Δεν είσαι Αγγλία. Σου έχω πει για την Αγγλία. Την απομυθοποίησα το 90 και πιστεύω θα απομυθοποιηθεί και φέτος. Μακάρι να βγω λάθος. Ωραία. Έγινε τα κοινά, Άρντινο. Φιλιά. Μη στέλνετε άλλο, έκλεισε ο διαγωνισμός, ήρθανε 4 μαζεμένα μηνύματα, νικήτριες οι κυρίες, Χαραλαμπίδου Ανατολή και Τακούδα Γιώτα. Επαναλαμβάνω, Τακούδα Γιώτα, Χαραλαμπίδου Ανατολή, απόψε πηγαίνουνε Τσαχουρίδης Brothers με Ελένη Βιτάλη. Πάμε στη γραμμή, καλημέρα, μέρα. Ναι, καλημέρα, καλησπέρα. Φίλοι. Καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλή νύχτα. Ναι, μετά τις 12 είναι, μετά 12 είναι η καλησπέρα. Καλημέρα τώρα. Ναι. Το όνομά σου, αδερφέ, μου ακούγες από όλα Αγγλίαση. Το βρήκα. Συμβαίνω. Γιατί στον κόσμο υπάρχουν μόνο δύο ομάδες, να ξέρετε. Η Leeds United και ο Άρης. Συγγνώμη, Κυριάκο, εσύ είσαι. Ναι. Φίλε, τώρα σε κατάλαβα στο λόγο μου. Στο λόγο μου. Γνωρίζεστε. Κυριάκος, να σου πω. Ατελείωτες γνώσεις, παγκόσμιο, ειδικά αγγλικό ποδόσφαιρο. Μόνο Αγγλία υπάρχει στο Μουντιάλ, άντε και λίγο Ουρουγουάη. Για την συγκινητική της προσπάθεια. Ναι, με συγκινήσει. Πρέπει να πείσεις σήμερα, δεν έχεις πείσει μέχρι τώρα. Ενώ η ομάδα που υποστηρίζει εσύ πείθει συνέχεια. Η Πορτογαλία αποκλείστηκε. Αποκλείστηκε γιατί δεν έπειθε. Να, ορίστε. Μήπως εννοείς τον ΠΑΟΚ για τον Δημήτρη. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, ναι. Δεν πείθει. Ο ΠΑΟΚ τι να κάνει, φίλε, 25-26 έκανε. Τι να πείσει δηλαδή άλλο. Τι να κάνει άλλο. Πες λίγο, Πες λίγο στον Δημήτρη, με ποιο φόρμα έπριζε επί ένα χρόνο να ξυλωθεί και να αγοράσει ο Ιβάν. Πες το λίγο. Αφού δεν ξέρουνε, ρε. Άστους, ρε. Ο Δημήτρης ξέρει. Ξέρεις πόσο φανατικός Αριανός είμαι. Ναι. Εύχομαι μακροημέρευση του Ιβάν Σαββίδη στον ΠΑΟΚ να μείνει για πάντα. Ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο. Ας ξοδέψει ό,τι λεφτά έχει. Έτσι κι αλλιώς δικά του δεν είναι. Τα δίνει ο Βλαδίμιρ. Ναι. Ας ξοδέψει ό,τι λεφτά. Ωραία, πες τον Δημήτρη ονοματεπώνυμο. Θα καταλάβει ο Δημήτρης. Πες τον ονοματεπώνυμο. Καλά, δε. Τι. Α, γιατί... Για τον Φορ. Για τον Chris Wood. Chris Wood. Ο νέος Εθνική Νέα Ζηλανδία, το Γομάρι που ήταν στη Λίντς. Ναι. Τώρα που πήγε στην Μπέρλι, πού είναι αυτός τώρα. Ακούστηκε, δεν ξέρω, κάποιο ραδιοφωνικό παράσιτο θα το είπε. Ναι. Λέει για τον Μπούκι. Ναι. Προτίμησε, λέει, ένα κατώτερο πρωτάθλημα. Ποιο είναι το κατώτερο πρωτάθλημα, λέει τη Τσάμπιονς. Ποιο κατώτερο, ρε. Ο ΠΑΟΚ τον άφησε τον Μπούκι, δεν προτίμησε. Άλλο λέει. Καλά, προτίμησε κατώτερο πρωτάθλημα. Και δεν υπάρχει ραδιοφωνική αστυνομία να το συλλάβει το αυτό. Έλληνα θα το είπε. Έλληνα. Κλασικό λαμόγιο. Και μετά λέτε γιατί έχει πάρει κάτι φορά αυτή η χώρα. Λογικό είναι, αφού δεν ξέρει να γνωρίζει τις αξίες. Δεν ήρθε εδώ, λογικό πήγε στην Champions. Ναι, κατώτερο πρωτάθλημα, ναι. Η Champions, ναι, ναι, πήγε σε κατώτερο πρωτάθλημα. Ναι. Το δυσκολότερο πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι είναι το πέμπτο δυσκολότερο πρωτάθλημα της Ευρώπης. Το πιο σκληρό στον πλανήτη είναι βασικά η Champions. Το πιο σκληρό, ναι, το πιο σκληρό. Και το πέμπτο πιο ανταγωνιστικό. Και το πιο μεγάλο, πρέπει να είναι. Σε διάρκεια. Το πιο μεγάλο πρέπει να είναι. Σε ομάδες και διάρκεια, συμμετοχή ομάδων, ναι, και διάρκεια, ναι. Πες μου εσύ μάτς το οποίο κοστίζει 100 εκατομμύρια ευρώ. Το λίγο. Καλά, αυτό είναι ο τελικός. Ο τελικός στο Wembley. Δεν έχει σχέση με το Champions League αυτό, έχει σχέση με την Premier League. Εκεί είναι η διαφορά. Εντάξει. Ναι, για να πας πάνω. Ναι, ναι. Όχι, ναι, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Φυσικά και είναι, επίσης φυσικά είναι. Η Αγγλία είναι ο λόγος που βλέπετε όλοι ποδόσφαιρο. Ναι. Αργεντινοειδή, Ιβυροειδή κλπ. Ναι, καλά. Ανύπαρκτοι όλοι. Εννοείται. Ωραία, ρε Κυριάκο. Είναι ο λόγος που είσαι σίγουρα αργιανός. Είναι όλοι ποδόσφαιρο, να το ξέρετε αυτό. Έγινε, ναι, καλημέρα. Έγινε, Κυριάκο. Καλημέρα. Φιλιά στο Χάρη Παπαγεωργίου, το που λένε μου. Ο Ντιγκινί πάντως είναι καλός παίχτης. Τον πάω, ναι. Είναι για τον, ναι, Άρη καλή θετική έκπληξη αυτή η μεταγραφή. Ποιο ζήτησε in trans, ο Τακινάρντι. Ο Τακινάρντι, ο οποίο ακούει και punk και new wave. Με έχει χαζέψει με το Τακινάρντι. Με τραλάνει. In trans από το Tokyo Tapes Live 1978. Το εξώφυλλο του NBA του 19.
Έχει τον Αντετοκούνμπο. Αυτό είναι οδηγός του K19. Το μπάσκετ, το παιχνίδι, ρε. Το παιχνίδι. Α, δεν έχω ιδέα. Sorry. Πού να ξέρω, ρε φίλε, συγγνώμη. Και έχει εξώφυλλο τον Γιαννάκη. Όχι τον Παναγιώτη. Ναι, τον ναι, ναι. Γιάννη. Ρε, εσύ, τεράστια τιμή. Θέλω να πάρω ένα t-shirt Bucks. Κι εγώ. Το οποίο όμως μπήκα μέσα με το Γιώση. Έχω δει που το φοράνε στον μπάγκο και δεν το είδα στο merchandise των Bucks. Ξέρεις ποιο? Που είναι, φίλε, το ελάφι. Γκρι κολεγιακό το t-shirt. Και μέσα το ελάφι είναι όλο αμερικάνικη σημαία. Απίστευτο. Θεϊκό. Αλλά δεν το είδα στον οδηγό στο merchandise. Δεν είναι. Λοιπόν, είπαμε έτσι. Ανατολή Χαραλαμπίδου και Γιώτα Τακούδα πηγαίνουν απόψε. Διπλές είναι οι προσκλήσεις στους Τσαχουρίδηδες και την Ελένη Τη Βιτάλη. Τι είπε ο Πολ Γκασγκόιν? Αφιέρωμα, αφιέρωμα. Α. Είναι αφιέρωμα στον Καζέτα. Mm. Πεκταράς, αψυχολόγητος, αυτοκαταστροφικός και τυχερός που είναι ζωντανός. Mm. Ο Γκάζα είναι μέρος της ζωής μας και όχι ανάμνησή της. Να σου πω ότι μου είχε ζητήσει η αδερφή του και η μαμά του να είμαι ο υπεύθυνος στο fan club του στην Ελλάδα πριν το Μουντιάλ του 90. Το 89 και ευγενικά αρνήθηκα. Μπράβο, Μαρία. Ήταν η πιο μεγάλη τιμή που με έχει γίνει στη ζωή μου. Η επόμενη αμέσως ήταν να κάνω ρεπορτάζ Ηρακλή. Αλλά επειδή πονάω τον Ηρακλή, δεν θέλω να γίνω ρεπόρτερ του. Κλείνουμε. Και σήμερα την πολύ ωραία εκπομπή μας. Καλή τύχη στην Αγγλία, γιατί πραγματικά την συμπαθούμε. Και θέλουμε να πρωταγωνιστήσει. Fingers crossed. Και όταν ακούγεται το God Save the Queen, να σηκώνεστε όρθιοι, έτσι. Εγώ που και να είμαι σηκώνομαι όρθιος. Καλή τύχη στο Gain. 1-2 γκολ μας μείνανε. Ναι. 1-2 γκολ. Πιστεύω ότι στα δύο δεν βγαίνεται με τίποτα. Ναι. Στα δύο. Και αν συνεχίσει ακόμα καλύτερα. Ναι. Στο ένα είναι λίγο επικίνδυνο. Γιατί υπάρχουν διάφοροι περίεργοι τριγύρω. Ναι. Συνεχίζουμε, πάω 24. Εγώ θα πάω να παραγγείλω από το πιπερόν. Σήμερα λέω πένες με λαχανικά. Έτσι σκέφτηκα. Σήμερα πένες με λαχανικά από το σύγχρονο μαγειρίο πιπερών Γεωργίου Παπανδρέου 25 πρώην Ανθέων. Δηλιβεριά από το πιπερών για ολάκερη την Ανατολική Θεσσαλονίκη 2310-868-868-11 το πρωί ανοιχτά με 9 το βράδυ. Σάββατο Κυριακή κλείνουμε στις 8. Έλεος παιδιά, όχι 9. 8 κλείνουμε Σάββατο Κυριακή. Με 20 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα υψηλού επίπεδου. Πραγματικά υψηλού επίπεδου το εννοώ. Καλημερίζω το επιτελείο του Πιπερών. Λοιπόν, σας αφήνει Χρήστος Κιώσης που ήταν και σήμερα μαζί μας με In Trance αφιερωμένο στον Ταγκινάρντι.